Καλώς ήρθατε στο Μαγκαζίνο Life. Ένα δύο ώρα εδώ θα είμαστε πάλι παρέα με πολλά πολλά θέματα που σας ενδιαφέρουν, γιατί πρέπει να δούμε και λίγο τα θέματα που είναι της εποχής, όπως είναι οι αλλεργίες, όλα αυτά, η γυμναστική που θα έπρεπε τουλάχιστον να μας απασχολεί, γιατί έρχεται το καλοκαιράκι και όσο να είναι μας ενδιαφέρουν οι διαφορετικοί τρόποι γυμναστικής και πόσο μάλλον από Ολυμπιονίκες, αυτοπροσώπος. Βεβαίως, εδώ σήμερα κοντά μας. Εγώ όμως να σας θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής μας, το 211-55-55-50, για τα ωραία μας τα δωράκια, τα ρολόγια από την εταιρεία Φερέντι, σε όλα τα χρώματα της άνοιξης και του καλοκαιριού, τα σετ περιποίησης μαλλιών SP από τα κομμωτήρια Τέο και πολλά πολλά άλλα, αρκεί διάθεση να υπάρχει για πολύ πολύ τραγούδι, έτσι δεν είναι Στέφανε? Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε, παιδάκια μου καλά. Καλό Σάββατο. Τι κάνετε? Τι ωραία, όταν ξεκινάει έτσι το Σαββατοκύριακο. Όμορφα και ωραία. Ο καιρός βοηθάει. Βέβαια, εντάξει, μικρά διαλύματα έτσι βροχής και τα λοιπά. Αλλά εντάξει. Δεν πειράζει, εμείς έχουμε το καλοκαίρι μες στην καρδιά μας. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε μία παρουσίαση σήμερα, Βίκη. Βεβαίως. Γεια σου, Βίκη. Γεια σας, τι κάνετε, πού είστε? Η Βίκη μας με τα ωραία της τα βίντεο, έτσι, αφιερώματα κτλ. Ακριβώς, και το ωραίο το κραγιονάκι σήμερα σου πάει πολύ. Όχι, δεν μας ξεπουλάς, μας δεν λύσει. Δεν είμαστε σε πληστηριασμό, αλλά λέω έτσι να σας χαρώ λίγο, ρε παιδάκι, να σας χαρώ. Στάθη. Τίποτα, τέλεια. Για όλα τα θέματα. Για όλα τα θέματα παντός καιρού, Αγγελική. Γεια σας και από μένα. Συνεργάτης και από το govastileto.gr με τα ωραία θέματα που μας έχεις φέρει. Και ανυπομονώ έτσι να μας τα πεις. Γυναικεία ή μη, η γυναικεία ή μη, Αλεξία, πάντα με το μάτι λίγο στην ενημέρωση και εσύ ωραίο κραγιόν, τι γίνεται σήμερα, μας έχει πιάσει η άνοιξη. Ναι βέβαια. Λοιπόν, τώρα, γιατί στην επόμενη την Γιασμή μας θα πρέπει να μιλήσουμε για μαλλιά, έτσι δεν είναι? Το στοιχείο μου, σίγουρα. Το στοιχείο ακριβώς, η hairstylist μας από τα κομμωτήρια Τέο και εδώ φίλοι της παρέας. Έτοιμοι νομίζω είμαστε να ξεκινήσουμε. Και παίρνω τη σκαλέτα μου και σας ακούω. Έχουμε να πούμε πολλά έτσι για σήμερα πες. Και λέω να ξεκινήσω με την εκκλησία. Γιατί είναι Σάββατο, αύριο είναι Κυριακή, θα πάμε στην μόνο εκκλησία. Μόνο άμα έχει λογαριασμό στο Twitter και στο Facebook. Ακριβώς, πολύ σωστά. Πολύ σωστά τα λες, γιατί η εκκλησία πλέον μπήκε στα social media. Α, εξυγχρονίστηκε. Εξυγχρονίστηκε. Η Ιερά Σύνοδος άνοιξε δύο προφίλ, ένα στο Facebook και ένα στο Twitter. Να σας πω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει και πάρα πολλούς φαν, να το πω. Να την ακολουθούν. Followers. Ακόμα τώρα που θα σε ακούσουν, θα το ναι, από μένα περιμένουν. Κάνω το PR της εκκλησίας. Και ας πούμε, τι tweet θα ανεβάζει για εκκλησία? Ό,τι έχει να κάνει με την Ιερά Σύνοδο, με τις σκέψεις, με τις γιορτές, με την εκκλησία. Ό,τι αφορά την εκκλησία. Ναι. Θα έχουμε μία ενημέρωση από εκεί. Ναι, όχι, προσπαθώ να καταλάβω, ας πούμε, τι, δηλαδή, εντάξει, όταν πιστεύεις, πηγαίνεις στην εκκλησία, ξέρω εγώ, στη λειτουργία και όλα αυτά. Αλλά θα δούμε και selfie φωτογραφία, ας πούμε, του αρχιεπισκόπου. Μπορεί να θέλει να ακολουθήσει τα χνάρια άλλων. Ακριβώς, γιατί... Και φανταστείτε τώρα, περιμένετε, φανταστείτε να βγει selfie φωτογραφία, ας πούμε, της Ιεράς Συνόδου και να κάνει παραπάνω κλικς από αυτό της Ellen DeGeneres στα Oscar. Δεν νομίζω, να σας πω ότι, γιατί ήδη είναι γύρω στους 350, δεν έχει δηλαδή πολύ θεματάκι. Να σας πω ότι ήδη ακολουθούν τον Αντώνη Σαμαρά, τον πρωθυπουργό. Μάλιστα. Ήδη ακολουθούν τον Πάπα, ο οποίος Πάπας έχει κάνει και την πρώτη selfie φωτογραφία με ένα ζευγάρι που πάντρεψε και τον Αλέξη Τσίπρα. Με τη μόνη διαφορά ότι ο Πάπας έχει εκατομμύρια followers. Ναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς. Νομίζω ότι ο αρχιεπίσκοπος Ιερόδημος θέλει να κάνει. Είναι μία εβδομάδα και. Να διακόψω λίγο, να πω κάτι. Πέρσι, όταν είχε γίνει ιστορία και έδωσε την παρέτηση του ο Βενέδικτος, είχε το Twitter του Πάπα, είχε 4 εκατομμύρια followers. Δίνει την παρέτησή του και μέσα σε 4 ώρες έφτασαν τα 12 εκατομμύρια. Παιδιά, ο Πάπας όμως είναι πολύ δημοφιλής, μην ξεχνάμε αυτό, δεν μπορούμε να συντηρούμε και να σας πω ότι ακόμα η ομάδα που το έχει αναλάβει, γιατί δεν πιστεύω ότι θα είναι όχι επίσκοπος ή κάποιος. Και πώς το βρίσκουμε, έτσι για να... Εκκλησία.gr στο Facebook, με λατινικούς χαρακτήρες και εκκλησία.gr στο Twitter. Να σας πω ότι η ομάδα ακόμα δεν έχει απαντήσει με κόσμο, δηλαδή δεν υπάρχουν συνομιλίες. Υπάρχουν μόνο τα θέματα που ανεβάζουν, που πήγε ο Αρχιεπίσκοπος, τι γίνεται με την Ιερά Σύνοδο, τι θέματα συζητήθηκαν. Δεν υπάρχει επικοινωνία. Θα είναι περισσότερο στους δημοσιογράφους παρά στο κοινό. Για τους συντάκτες που κάνουν την εκκλησία. Ακριβώς. Για το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ περισσότερο θα είναι χρήσιμο παρά για τους πιστούς. Εκτιμώ. Σίγουρα. Τι να πω, παιδιά, ξαναπεζόμαστε. Υπάρχει και παντού ελεύθερο ίντερνετ σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό που ακολουθούν, οπότε και η εκκλησία μπήκε σε αυτό το.
το τρυπάκι. Βέβαια, α πούμε, πες ότι είσαι μοναχός, α πούμε, στο μοναστήρι, δεν ξέρω. Πάνω στους κουκουβάουνες και δεν με. Να μην ενημερωθεί. Να μην κάνει ένα tweet, ένα retweet, ένα favorite. Ένα like, ένα κάτι. Γιατί και ο παπάς θέλει το tweet. Ένα share. Λοιπόν, πολλά like όμως έχουν κάνει έτσι άνθρωποι με, βέβαια, πρέπει να πούμε γεμάτα πορτοφόλια. Διότι η Αλεξία, η βίλα του Τζάνι Βερσάτσε γίνεται boutique hotel. Γίνεται ένα πολυτελές boutique ξενοδοχείο και με τρεις λέξεις, ιστορία, τέχνη και γκλάμ μπορούμε να το περιγράψουμε όλο αυτό που συμβαίνει. Το ξενοδοχείο από μέρα σε μέρα ανοίγει τις πύλες του, για τον κόσμο θέλω να πω. Με λίγα δωμάτια φαντάζομαι, γιατί εντάξει, όσα είχε το η βίλα έχει πολλές σουίτες, έχει περίπου 15 σουίτες, αλλά βέβαια για να μείνει κανείς εκεί θα πρέπει να διαθέσει από 1.431 έως 6.000 δολάρια αναδιανυκτέρευση. Το ανακαίνισαν ή όπως το είχε Βερσάτσε που ήταν λίγο, είχε μια μικρή κυψιά. Θα το δείτε βέβαια και στο... Θα το δείτε βέβαια και στις... Το χρυσό, ναι, θυμάστε αυτή την είσοδο ειδικά. Κάτι σχέδια, κάτι... Εντάξει, μεταξύ, θυμάστε, εκεί δεν τον βρήκανε. Εκεί έγινε και η δολοφονία του, τον κατασυρωή δολοφόνο. Στην είσοδο τη βίλα, στα σκαλοπάτια. Περιμένετε, καλέ, δεν ακούω την Αλεξία. Πω, όλοι μαζί να μάθετε τι δεν θέλετε. Εκεί σε αυτή τη βίλα, όπου έζησε περίπου 10 χρόνια ο Τζιάνι Βερσάτσε, έγινε και η δολοφονία του. Συνεχωρέθηκε ο. Νομίζω στα σκαλιά του. Ναι, στα σκαλιά μπροστά, ναι. Πριν μπει μέσα. Και δράστηκε ο. Ήταν ένα κατασκευαστικό δολοφόνο, να υπενθυμίσουμε. Μνήμες δεινοσαύρου. Παιδιά, ξέρετε. Όμως αυτό το σπίτι έχει μια ιστορία. Θα το δούμε και στο βίντεο αργότερα. Ότι δηλαδή έχει μια ιστορία που ξεκινάει από το 1930. Από τον πρώτο ιδιοκτήτη στον δεύτερο, πώς το διάλεξε να το αγοράσει ο Τζιάνι Βερσάτσε, πώς τελικά. Πεθάναν όλοι, ο πρώτος. Όχι, δεν έχει πεθάνει. Γιατί δεν πήγαινε. Θέλω να πω ότι δεν είχαν τέτοια ιστορία τραγική. 2.200 ευρώ. Καταλάβα, μέσα διαθέτει κάτι για την διαμονή. Τι άλλο, κάτι. Ένα μπλουζάκι, ένα κάτι, ένα άρωμα. Ωραία, για πάμε να το δούμε. Η θρυλική έπαυλη του Τζιάνι Βερσάτσε στο Μαϊάμι ανοίγει και πάλι τις πόρτες της μέχρι το τέλος του μήνα. Ως πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο αυτή τη φορά, στο οποίο οι επισκέπτες θα μπορούν να φιλοξενηθούν στο δωμάτιο του διάσημου μόδιστρου, να κοιμηθούν στο ίδιο κρεβάτι και να κολυμπήσουν στην πισίνα με τα χρυσά ψηφιδωτά 24 καρατίων που εκείνος σχεδίασε. Τι θα λέγατε να ρίξουμε μια κρυφή ματιά στο δωμάτιο του σχεδιαστή που λάτρεψε τη γυναικεία μόδα όπως κανείς? Για 174 τετραγωνικά μέτρα, το μεγαλύτερο king size κρεβάτι που έχετε δει ποτέ, σεντόνια από αιγυπτιακό βαμβάκι, που πουλένια μαξιλάρια και παπλώματα, αστραφτερά ιταλικά μαρμάρινα μπάνια. Το ξενοδοχείο υπόσχεται την απόλυτη εμπειρία αισθήσεων. Κλειδί και πολυτέλεια διάχεται στο χώρο. Τύχη από διακοσμητικά ψηφιδωτά με βότσαλα. Πλούσιες τοιχογραφίες ακόμα και στην οροφή των δωματίων. Πανάκριβες πορσελάνες από την Κίνα. Αν και το γούστο δεν το λες ακριβώς εκλεπτισμένο, η ΣΥΚ, αφού συχνά η υπερβολή συνεδά το kitsch στην κραυγαλαία του έκφραση, εξακολουθεί να είναι πολυτελέστατο. Το μικρότερο δωμάτιο είναι 434 τετραγωνικά μέτρα, ενώ η μεγαλύτερη σουίτα με θέα τον ωκεανό και δύο ιδιωτικά μπαλκόνια φτάνει τα 1.428 τετραγωνικά. Πόσο κοστίζουν όλα αυτά? Ακριβά βέβαια. Μία διανυκτέρευση στην περίφημη Villa Suite ξεκινά από 1.315 ευρώ. Το ξενοδοχείο αναμένεται να προσελκύσει πλήθος VIPs. Πρώτη και καλύτερη η Kim Kardashian, που ήδη βρέθηκε εκεί. Πώς όμως η Villa, που έχει μακράν ιστορία, έφτασε στα χέρια του διάσημου Ιταλού σχεδιαστή, ο οποίος άφησε ανεξίτηλα το όνομα του γραμμένο στην ιστορία της διεθνούς μόδας? Ας ρίξουμε μια ματιά πίσω στο χρόνο και ας ταξιδέψουμε στο 1930, όταν ο Άλαν Φρίμαν, ο πολυεκατομμυρίουχος κληρονόμος της Standard Oil, έφτιαξε τη βίλα και την ονόμαζε Casa Casuarina. Ο Φρίμαν εμπνεύστηκε την κατασκευή της από το παλιότερο σπίτι στο Δυτικό Ημισφαίριο, το Alcazar de Colón, στο Σάντο Ντομίνγκο της Δομινικανής Δημοκρατίας, που χτίστηκε από το γιο του Χριστόφορου Κολόμβου. 10 υπνοδωμάτια, πισίνα 16 μέτρων με χρυσό 24 καρατίων, τοιχογραφίες, αγάλματα, ψηφιδωτά, εσωτερική αυλή, η βίλα έμοιαζε ονειρική. Όταν ο Φρίμαν πέθανε στις αρχές της δεκαετίας του 40, η βίλα έγινε στέγη καλλιτεχνών του Μαϊάμι και απέκτησε μποέμ και αρτιστικ χαρακτήρα. Ήταν το 1992 όταν η ιδιαιτερότητα και η ιστορικότητα της βίλας μάγεψε τον Βερσάτσε, ο οποίος την αγόρασε για 2,9 εκατομμύρια δολάρια.
Στη συνέχεια αγόρασε ένα επόμενο ξενοδοχείο ακριβώς δίπλα, το Revere Hotel, τον γκρέμισε και το ξανάφτιαξε από την αρχή, ρίχνοντας το μυθικό ποσό των 30 εκατομμυρίων δολαρίων και τότε το όραμα για το σπίτι των ονείρων του έγινε αληθινό. Ο Versace και ο συνεργάτης του Αντώνιο Νταμίκο έζησαν πλούσιο πάροχα στη βίλα μέχρι τη μέρα που ο διάσημος μόδιστρος έπεσε νεκρός στην μπροστινή πύλη του σπιτιού του το 1997 από τις σφαίρες του Άντριου Κουνάναν, κατά συρροή δολοφόνου, ο οποίος αμέσως μετά αυτοκτόνησε. Τα φώτα στην πολυτελή βίλα των λαμπερών Πάρτη και της Χλειδής έσβησαν απότομα. Τίποτε πια δεν ήταν το ίδιο. Το 2000, ο Αμερικανός μεγιστάνας των τηλεπικοινωνιών, ο Πίτερ Λόφτιν, αποφασίζει να δώσει και πάλι ζωή στην ερημωμένη βίλα των 12 υπνοδωματίων και 19 λουτρών. Αγοράζει σε δημοπρασία την έπαυλη για 19 εκατομμύρια δολάρια με σκοπό να γίνει θερινή κατοικία του. Όμως οι επισκέψεις του ήταν σποραδικές και η βίλα ήταν και πάλι άδεια. Τελικά αποφασίζει να το κάνει πριβέ κλαμπ και μπουτίκ ξενοδοχείο. Ο Σύλλογος Ιστορικής Διατήρησης του Μαϊάμι του δίνει άδεια ανακαίνησης και το μεσογειακής τεχνοτροπίας παλάτι στο Ocean Drive παίρνει και πάλι ζωή. Με 15 πολυτελείς σουίτες και ένα εξαιρετικά πολυτελές ρεστοράν απευθύνεται σε αυτούς που πραγματικά μπορούν να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη, αφού η διανυκτέρευση κοστίζει από 2 έως 6.000 δολάρια. Σήμερα βρίσκει τη βίλα στα χέρια του Μπάρτον Τζι Ουάις, επιχειρηματία από το Μαϊάμι, που την ανακαινίζει ξανά, σεβόμενος απόλυτα τη σφραγίδα του διάσημου μόδιστρου. Η βίλα by Μπάρτον Τζι γεννιέται. Ο λαμπερός κόσμος του Τσιάνι Βερσάτζε, εκεί που έζησε ευτυχισμένα μερικά από τα ωραιότερα χρόνια της ζωής και της καριέρας του, ανοίγονται και πάλι ολοζώντανα. Πάω τώρα με σκοτώσατε και με το τραγούδι του Έρος Ραματσότη, μιλάμε. Το τραγούδι του Έρος Ραματσότη ήταν το ωραιότερο από όλα αυτά τα πλάνα που είδαμε. Ήταν ο ίδιος ήχος, ας πούμε. Είναι ιδιαίτερο σπίτι, κοίταξε. Δεν αρέσει, συγγνώμη. Άσχετα αν, ας πούμε, μπορεί να σου άρεσε εσένα ή εμάς σπίτι, να μένουμε εκεί. Καλά, όχι, θα μας χάλαγε εδώ, προς όλα. Βέβαια, λίγο χρυσό παραπάνω, όμως, λίγο... Βέβαια, παιδιά, θα γίνεται ουρά για να τον νοικιάσουν, αν κρίνουμε. Από το ξενοδοχείο που βρήκανε νεκρή τη Γουίτνι Χιούστον, τη σουίτα εκείνη, κάνανε ουρά για να μείνουν στο ίδιο δωμάτιο. Πλάκα κάνει, συγγνώμη, αυτό τώρα τι διαστροφή είναι. Μα και εδώ το ίδιο είναι. Θα μπορούν να κοιμηθούν στο δωμάτιο του Τζιάνι Βερσάτζε και να κοιμηθούν στο ίδιο κρεβάτι. Είναι το κρεβάτι του, το δικό του. Αφού ναι, το δείξαμε το κρεβάτι εκεί πέρα. Όποιο θέλει να το κάνει μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό σου λέω, θα γίνει πανικό. Βέβαια, πρώτη έτρεξε η Κιμ Καρντάσιαν. Και άλλη θα πήγαινε. Πρώτη και καλύτερη πάντα. Κοίταξε όμω αυτό τώρα που λέει. Με το δωμάτιο της Whitney Houston, αυτό εγώ το βλέπω εντελώς διαστροφικό. Yeah. Τώρα να πας εκεί που θες να δεις πώς ήταν το σπίτι του, έτσι, σε αυτό το στυλ Versace, στυλ, ρε παιδί μου. Οι περισσότεροι δεν θα μείνουν σε αυτό. Οι περισσότεροι θα μείνουν στο γεγονός ότι ήταν το σπίτι του Versace. Οπότε να βγάλουν φωτογραφίες, αναμνηστικές. Ακόμα πριν γίνει μπουτίκ ξενοδοχείο, υπήρχαν ταξιδιωτικά γραφεία στο Μαϊάμι που πηγαίνανε γκρουπ με τουρίστες και τους το δείχναν σαν τουριστικό αξιοθέατο. Αυτό έχει ανοίξει. Ανοίξει, ανοίγει τώρα. Ανοίγει τώρα. Να τρέξουμε, κράτηση να κάνουμε. Αν πάτε, θα έρθω. Αν πάτε, δεν θα έρθω. Να περάσετε καλά μόνοι σας. Άσε με, σε παρακαλώ, πάω να μου έρθει στον ύπνο, Μακαρίτη. Λοιπόν, Γιασμίν, δεν ξέρω αν δίνουν τελικά που λες εσύ το κάτι τη έτσι για τα 2.000 6.000 ευρώ. Ρε παιδί μου, να σου δώσω ένα αρωματάκι Versace, κάτι να βρεις στο μπάνιο, μια ωραία έκπληξη, κάτι. Αν μη τι άλλο, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ ωραίο μπουρνούζι από εκεί πέρα να το... Α, θα το τσάκωνε το μπουρνούζι εσύ. Είσαι με αυτές που πάνε στα ξενοδοχεία και παίρνουν μπουρνουζάκια και αρωματάκια και τέτοια. Ας μας είχε ένα πορτοφόλι λίγο γεμάτο, δεν πειράζει. Παιδιά, είναι και σαπουνάκια. Αλήθεια, εσείς παίρνετε. Συγγνώμη τώρα, εγώ. Τι παίρνετε από το ξενοδοχείο? Τα μπουκαλάκια τα μικρά που έχουν μέσα. Τα σαπουνάκια τα αυτά. Εσύ τι παίρνεις? Παίρνω ό,τι βρω. Ό,τι βρω, είναι μεγάλη κουβέντα, δεν θέλουμε την ανοίξουμε. Εγώ θέλω σίγουρα τα σαπουνάκια, το λέω και όλα, ντροπή μου. Και ό,τι άλλο μου αρέσει, κοίταξε. Ό,τι άλλο μου αρέσει, το κομμωδίνο, το κρεβάτι, το χαλί. Εγώ είχα να πω ότι πήρα ένα μαξιλάρι, ήταν τόσο ωραίο. Μαξιλάρι, μπουρνούζι. Κοίταξε, ένα ξενοδοχείο έχει πολλά. Έχει, όπως μου λέει, το control τα χαρτιά αλληλογραφία. Ωραίο παρκέλο, στυλού. Τα χαρτιά αλληλογραφία, πού να στείλουμε γράμμα. Κοντρόλ το στυλογράμμα. Εσύ τι παίρνεις, τι μόνο το σκουφάκι για τον μπάνιο.
που αυτό παίρνω και εγώ. Είναι το σκουβάκι. Α, είναι τα shower cup. Ναι, shower cup ακριβώς. Κάτι πιο χρήσιμο δεν έχει. Είδες, Γιασμίν, και με το shower cup δεν σου χαλάει και το χτένισμα. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Θα πάτε καλά με το shower cup. Θα βγαίνετε έξω με το shower cup. Εγώ πληροφορώ ότι είχα να πάω σε μία βάφτιση. Είχα χτενιστεί η Γιασμίν στα κομμωτήρια Θεό πάντα. Ήθελα όμω να πω για μπάνιο. Δεν ήθελα να χάσω τον μπάνιο μου και βγήκα στην παραλία με το shower cup. Ορίστε. Μάλιστα. Να με ειδοποιείτε όταν η κυρία Κίλιον πηγαίνει για μπάνιο να την ελέγχουμε. Κοίταξε, πήγα άκρη-άκρη η παραλία. Και γνωστή Ελληνίδα το κάνει. Ότι νομίζω ότι θα με γνώριζε και κανεί με το shower cup. Ελληνίδα ηθοποιό. Και με γυαλί. Να μην πούμε, πηγαίνει άκρη-άκρη στα γόνατα για να μην τη δούνε. Τι εννοεί στα γόνατα. Πώ το λένε, στα γόνατα. Δεν ξέρει να κάνει μπάνιο. Αυτό. Δεν ήθελα να το πω, αλλά εντάξει. Πολύ γνωστή κυρία. Για ποιο λόγο. Γιατί δεν θέλει να τη δουν πώ έχει αλλάξει το κορμί τη. Εγώ κατάλαβα για ποια λέει. Δεν μπορούμε να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε. Καταλαβαίνετε. Για ποια γράφει. Έχει πάρα πολύ ωραία πόδια. Πολλέ έχουν ωραία πόδια τώρα στη σοβή. Παρουσιάστρια. Όχι. Ηθοποιό. Τραγουδίστρια ηθοποιό. Πολύ ωραία γυναίκα. Έχει αφήσει. Ωραίο μαλλί έχει. Ναι, ναι. Το κατάλαβε. Το βρήκε. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε μια άλλη καλονή. Που έχει πάρει τα μυαλά ενός ακόμα προέδρου από τη λέει η εφημερίδα Ρεπούμπλικα. Κάθε πρόεδρος για να φέρετε τον εαυτό του. Φέτος αυτή η χρονιά κάτι έχει. Ξεκινήσαμε με τον Ολάντ, με την Ζουλή Καγιέ, πήγαμε στον Ομπάμα με τον φημολογούμενο. Φτάσαμε στον Ερντογάν. Φτάσαμε στον Ερντογάν τώρα. Με την Τουρκάλα δημοσιογράφο, τηλεπαρουσιάστρια, παύλα ηθοποιό, πρώην μοντέλο. Μις Τουρκία δεν ήταν. Μις Τουρκία είχε διακριθεί, είχε πάρει την τρίτη θέση στα καλυστία για τη Μις Τουρκία το 1991 και φέρεται να είναι η πέτρα του σκανδάλου αυτή που έχει κλέψει την καρδιά του και εξαιτία τη και μάλιστα με το βίντεο που υποτίθεται ότι αναμένεται να κυκλοφορήσει στο YouTube τις επόμενες μέρες sex tape. Γι' αυτό έχει κλείσει το fake. Με τον Ερντογάν. Με τον Ερντογάν βεβαίως. Αυτό είναι ότι είναι ο λόγος που τον έχει ταράξει τόσο πολύ και έχει κλείσει το Twitter και θέλει να κλείσει και το YouTube. Και συγγνώμη, και κλείνοντας το Twitter όπως λέτε, τι θα αποφύγει, δηλαδή το ίντερνετ, μήπως θέλει να ρίξει και τα σήματα του ίντερνετ. Και κατεβάζει YouTube, τα πάντα. Τα πάντα, δεν έχει σήμα η Τουρκία καθόλου. Προχθές απειλούσε πάντως. Το έλεγε ότι θα τα σταματήσει όλα. Και την προηγούμενη εβδομάδα απειλούσε. Και συγγνώμη, αυτό δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, ας πούμε, στη Γαλλία, στην Αγγλία, εννοείται, στην Αμερική και να παρατηρήσει. Τις προηγούμενες μέρες ο πρόεδρος της Τουρκίας είπε ότι το να κάνει αυτό ο Ερντογάν, δηλαδή το να κλείσει το Twitter, δεν είναι νομικά, δεν ευσταθεί, άρα αυτό θα είναι κάτι που θα διαρκέσει πολύ λίγες μέρες. Ναι, δεν μπορεί. Πάντως οι κακές γλώσσες λέγανε ότι αυτό το σκανδαλάκι ήταν να βγει λίγο πριν τις εκλογές, ώστε για να του κάνει τη ζημιά. Να τον φθείρει, διότι ο Ερντογάν έχει πει ότι αν χάσει τις δημοτικές εκλογές θα παραιτηθεί και ο πρωθυπουργός. Άρα αντιλαμβάνεστε. Ποιες είναι οι διαστάσεις. Λοιπόν, για πάμε να δούμε το βίντεο, γιατί γίνεται λόγος και για κρυφό γάμο μιας ημέρας. Μιας νύχτας μάλλον. Και το όνομα αυτής, Ντεφνές Αμέλη. Η πανέμορφη Τουρκάλα που το όνομά της συζητάται χαμηλόφωνα και μία από άκρη σε άκρη στον κόσμο λόγω της φημολογούμενης σχέσης της με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Έκανε ο Ερντογάν μυστικό γάμο για μία μόνο νύχτα για χάρη του ερωτά της. Είναι άραγε αλήθεια ότι ο Τούρκος Πρωθυπουργός πρωταγωνιστεί σε ερωτικό βίντεο με την πρώην Μις Τουρκία και νυν παρουσιάστρια και για να γλιτώσει το σκάνδαλο μπλόκαρε το Twitter. Σύμφωνα με τη Ρεπούμπλικα, το βίντεο θα έβγαινε στη δημοσιότητα λίγες μέρες προτού οι Τούρκοι προσελθούν στις κάλπες για την ανάδειξη δημάρχων, προκειμένου να πετύχει το τελειωτικό ενδεχομένως χτύπημα στο κόμμα του Πρωθυπουργού. Γιατί? Γιατί αν χάσει, έχει υποσχεθεί να παραιτηθεί. Λένε λοιπόν πως ο Ερντογάν δεν ήθελε να πατήσει τη γυναίκα του με την οποία είναι παντρεμένος τα τελευταία 38 χρόνια. Ήθελε όμως πολύ να κάνει δικηγού τη Σαμιέλη, που σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο διατηρεί φιλικές σχέσεις με τη σύζυγό του Εμινέ. Σκέφτηκε λοιπόν το εξής. Παντρεύτηκε μυστικά την Ντεφνές Αμέλη και στη συνέχεια, αφού η σχέση ολοκληρώθηκε, τη χώρισε. Καθώς δεν ήθελε ούτε να σκέφτεται πως μπορεί να πληγεί η εικόνα του καλού οικογενειάρχη και μουσουλμάνου. Εξάλλου, σύμφωνα με το τελετουργικό των Σίτων, μπορούν οι νεόνυμφοι να ακυρώσουν το γάμο τους την επόμενη μέρα. Ποια είναι όμως η εκθαμβωτική Ντεφνές Αμέλη που με το δυτικό lifestyle και το προκλητικό ντύσιμό της αποτελεί κόκκινο πανί για τους πιστούς μουσουλμάνους στη χώρα της?
Γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη στις 17 Μαρτίου του 1972, η Τουρκάλα δημοσιογράφος, παρουσιάστρια και ηθοποιός Ντεχνές Αμέλη είναι η δεύτερη κόρη της οικογένειας. Το 1991 κατέκτησε την τρίτη θέση στο διαγωνισμό ομορφιάς για τη Μις Τουρκία και λίγο αργότερα έλαβε μέρος σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό ομορφιάς στη Σενεγάλη. Αποφύτησε ως αριστούχος από το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων, ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία, αποκτώντας μεγάλη δημοσιότητα. Καθημερινή αρθρογράφος στην εφημερίδα Μιλιέτ για πολλά χρόνια, δεν διστάζει να δοκιμάσει την τύχη της και μπροστά στις κάμερες, παρουσιάζοντας ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές, ενώ έχει κερδίσει 2 διεθνή βραβεία. Τον Ιούνιο του 1995 η Ντεφνέ παντρεύτηκε και απέκτησε μία κόρη. Όμως ο γάμος της έριξε αυλαία το 2011. Η 42χρονη Τουρκάλα Καλονί έχει ύψος 1,74 και στα καταπράσινα μάτια της φαίνεται ότι δεν μπόρεσε να αντισταθεί ούτε ο Τούρκος Πρωθυπουργός που βλέπει ένα ακόμη σκάνδαλο με ρόζ απόχρωση αυτή τη φορά να χτυπά σαν κεραυνός όχι μόνο τον πρωθυπουργικό του θόκο αλλά και την οικογενειακή του γαλήνη. Η Ντεφνέ έχει θεαθεί πολλές φορές στο πλευρό του Πρωθυπουργού σε επίσημες εμφανίσεις. Είναι μέλος του κόμματός του. Φυσικά έσπευσε να διαψεύσει κατηγορηματικά κάθε πιθανή σχέση με τον ηγέτη της Τουρκίας σε δηλώσεις της στο CNN Turk, αναφέροντας ότι πλήττονται βάναυσα τα προσωπικά της δικαιώματα. Λοιπόν. Βρε τον Ερντογάν. Έχει γνωστό. Πολύ ωραίο. Γι' αυτό είναι κεραυνοβόλος έρωτας. Νομίζω ότι η κυρία αγάπησε τα λεφτά του αισθήματο. Συμφωνώ. Λέτε. Εγωιτευτικό το λες πάντως. Πάντως κάτι έχουν τελικά οι προέδροι και όλα κάτι γίνεται. Δόξα, ξέρω αέρας του προέδρου. Άλλο αέρα έχει σας πρόεδρος. Εν τω μεταξύ συνήθως είναι. Οι γυναίκες είναι μοντέλα, ηθοποιοί, παρουσιάστριες κτλ. Δεν έχει ας πούμε δει κανένα σκάνδαλο να είναι ας πούμε. Εκτός από τον... Με την κυρία που έχει το μανάβικο. Ακριβώς. Με την καλύτσα της διπλανής πόρας. Δηλαδή αν συγκρίνεις τώρα το μόνο σκάνδαλο που δεν είναι τέτοιο είδος σκάνδαλο είναι του Κάρολου με την Καμίλα. Η Καμίλα, παιδικός έρωτα. Βρήκε κι αυτός, ψώνησε από σμέρκο. Ναι, παντρεύτηκε τον παιδικό του έρωτα. Πάντως είδατε, η πρώτη κυρία της Τουρκίας φοράει μαντήλα κανονικά παραδοσιακά. Ο καινούριος έρωτας όμως βλέπει το μαλάκι Γιασμίν. Πώς πάμε, βάζει τα μαλλιά πέφτουν. Πατέρα όλα, από παντού μάζει κυρία. Γιατί ο Ερντογάν είναι πάρα πολύ συντηρητικός. Ακριβώς, και ο Ερντογάν είναι αυτός ο οποίος κατά κάποιο τρόπο επανέφερε τη μαντήλα, γιατί για πολλά χρόνια δεν φοράγανε μαντήλα στην Τουρκία. Ο Ερντογάν την επανέφερε και μάλιστα πολλοί Τούρκοι είναι ενάντια σε αυτό. Κάνα πόντο παρακάτω στην πιστήτα της κυρίας. Γι' αυτό ξέρεις τι, γι' αυτό μήπως φοβάται κιόλας, γιατί αν με το νόμο το δικό της ας πούμε επιτρέπεται να παντρευτεί ταυτόχρονα κι άλλη γυναίκα κτλ. Και δεν υπάρχει θέμα τέτοιο ας πούμε πολυγαμίας κι αυτά. Το θέμα πιο πολύ είναι μάλλον ηθικό έτσι για το θέα Τουρκία. Κυρία μου, μην μιλάς τουλάχιστον. Παιδιά, ναι, τουλάχιστον άμα θες να τα κάνεις, μην απαγορεύεις τον κόσμο. Δεν έχει βάλει με το ζευγαράκι που φιλιόταν στο μετρό. Σωστή. Πάς μας κύριε Ερντογάν μου. Μην πας στην Τουρκία. Λοιπόν, για πάμε. Για πάμε τώρα σε μια άλλη γαζέλα. Τουλάχιστον, δηλαδή εντάξει, ως γαζέλα τη γνωρίσαμε, ως γαζέλα έκανε το όνομά της στις πασαρέλες όλου του κόσμου, την Ναόμι Κάμπελ μιλάμε. Βέβαια, αν θυμάστε το θεματάκι που είχαμε παρουσιάσει τις προάλλες. Με τα μαλλιά. Εντάξει, όχι τα μαλλιά. Πάλι μαλλιά, όχι. Άλλο. Αφού έχουμε τη Γιασμίν εδώ. Άλλο. Που είχαμε βρει κάποιες φωτογραφίες πριν και μετά το Photoshop. Εντάξει. Α, ναι, και εκεί. Είδαμε και εκεί μια. Ήθελα να το πω πιο κόμψα. Στάθη, μην μου το χαλάσει, παρακαλώ. Θέλω να πω ότι και εκείνη την έχουν πάρει τα χρόνια και λίγο αρχίζει και βγάζει μια κακία. Νομίζω ότι πάντα την έχουν. Ναι, είναι λίγο. Είναι λίγο ξυμή. Θυμίζεται για την κακοτροπία τη. Λοιπόν, τι έχει εγώ, βαστιλέτο.gr για μα. Λοιπόν, Ναόμι Κάμπελ έχει παιδιά, δεν το ήξερα κι εγώ αυτό, 28 χρόνια καριέρα. Ήξερα το έχει πολλά, αλλά έχει πια 28. Τέλο πάντων. Είναι πάνω από 40. Είναι 45, νομίζω. 46. Πάντω είναι πάνω από 40, έτσι για να είμαστε πούμε, πιο αντικειμενικοί με την γαζέλα. Η Ναόμι Κάμπελ, λοιπόν, βρέθηκε καλεσμένη σε τηλεοπτική εκπομπή στην Αμερική. Και εφόσον τη έκανε κάποιε ερωτήσει επί προσωπικού, την ερώτησαν. Το θέμα που συζητάει όλη η Αμερική, το εξώφυλλο της αμερικανικής Vogue, όπου είδαμε για πρώτη φορά την Kim Kardashian με τον μέλλοντα σύζυγό της, τον Kanye West, το 24 Μαΐου να πούμε, παντρεύονται.
Φωτογραφήθηκαν, φόρεσε η Kim Kardashian τον ηφικό τη. Είναι αυτή που είχαμε στο Γόβα στη Λέντα το θέμα που ήταν με την πρόταση γάμου σε γήπεδο, τι ήταν αυτό. Όχι, φωτογραφήθηκαν για το εξώφυλλο τη Vogue, για το νέο τεύχος που βγαίνει τον Απρίλιο. Όχι, αυτή η ίδια είναι, το ίδιο ζευγάρι. Το ίδιο, ναι, το ίδιο ακριβώς. Έχει γίνει χαμός, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί η Vogue δεν συνηθίζει να φωτογραφίζει τέτοιους ανθρώπους, τέτοιους στυλ. Τέτοιους ανθρώπους. Δηλαδή η Kim Kardashian είναι μια celebrity που ξεπουλάει τα πάντα. Δεν είναι και όλοι μοντέλο, λένε, ας πούμε. Ναι, και όλοι λένε ότι πλήρωσε για να κάνει το εξώφυλλο και γι' αυτό γίνεται κουβέντα. Πλήρωσε. Ακριβώς. Με τη μόνη να το πούμε αυτό. Όμως ότι το reality της Kim Kardashian σπάει. Ναι, σπάει τα μία, αλλά η Vogue όλα αυτά τα χρόνια. Έχει δείξει ότι δεν κάνει τέτοια η Vogue. Οπότε πλήρωσε η Kim και γι' αυτό έγινε. Τι ρωτάνε λοιπόν την Naomi Campbell. Μην τα λέτε έτσι, αυτό γιατί. Πάμε λίγο στην Naomi Campbell. Τη ρωτάνε εκείνη την Naomi Campbell πώς σου φάνηκε το εξώφυλλο της Vogue, της Kim. Και απαντάει λοιπόν η Naomi Campbell, ξεσπώντας σε γέλια. Λοιπόν, για πάμε να το δούμε. Do you think of Kim and Kanye's US Vogue cover, given that you have been on the cover yourself countless times? I do not want to comment. Why? Why? Because I'm a fashion model and I've been working for 28 years. And when you get a Vogue cover, it's a build in your career, it's a stepping stone to achieve that. And, you know, I'm a fashion model, so what more can I say? So you think that Kim and Kanye haven't earned the right to be on the cover of Vogue? Those are your words. I'm being politically correct. That's Anna Wintour's choice to put them on the cover of her magazine. Who's to question it? Εντάξει, δεν ρίχνει το μπαλάκι αλλού η Naomi Campbell, δεν θέλω να το σχολιάσω, όλοι καταλάβαμε τι ήθελε να πει. Νομίζω ότι η απάντηση ήταν σαν τα όλα. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, γενικά όμως η Naomi Campbell έχει και μία... Είναι αλαζονική. Και αυτό που λέει, δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο, γιατί η Vogue είναι αυτό, είναι λέει, ας πούμε μία αποκορύφωση μιας καριέρας ενός fashion μοντέλου και τα λοιπά, ή μία ηθοποιού, ας πούμε, του Hollywood, αν θέλεις, μέχρι εκεί όμως πάει. Ποτέ δεν βάζανε ζευγάρια στη Vogue. Αν χρειαζόταν να υπάρχει ένας άντρας, ήταν πάντα στο πλαίσιο του μοντέλου. Ναι, φωτογραφίζει τέτοιου είδους με ζευγάρια. Έχουμε συνηθίσει αυτά τα άλλα περιοδικά που υπάρχουν εδώ και στην Ελλάδα. Στιγμής, τα πιο... Έχει πουλήσει. Η Kim, να πούμε μέχρι τώρα τι κυκλοφορεί. Πάντως θα πούμε ότι μέχρι στιγμής η Kim δεν έχει απαντήσει στην Naomi Campbell. Θα απαντήσει μέσω... Και δεν ξέρω αν θα απαντήσει μέσω το reality. Η ίδια πάντως φάνηκε να το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ, γιατί έγραψε ένα μήνυμα στο Twitter, στον λογαριασμό της, και είπε ότι ήταν το όνειρό μου. Να γίνει χάρηκε πάρα πολύ και. Οπότε προφανώς μπορεί και να ισχύει αυτό που λέτε. Μπορεί να έχει μια βάση. Ναι, σωστά. Όλοι αυτό λένε. Λοιπόν, αν και συνονόματι δεν μπορώ να απαντήσω έτσι για εκείνη, θα πρέπει να αναμείνουμε τη δική της απάντηση. Έχουμε και ένα άλλο θέμα. Μια άλλη πολύ γνωστή κυρία ηθοποιού και κόρη πολύ γνωστή επίση ηθοποιού, που σκέφτηκε και αυτή να ανοίξει μια επιχείρηση όπω όλε αυτέ οι κυρίε. Ο λόγο για την Kate Hanson. Πολύ γνωστή ηθοποιό, την έχουμε δει να παίζει σε ταινίες όπως έχουν σπάσει τα μία και τώρα δοκιμάζει έτσι την τύχη της, αν θέλετε, την δεύτερη φορά που το κάνει αυτό. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ έξυπνη αυτή η κίνηση που κάνει. Να σχεδιάσει γυναικεία ρούχα και συγκεκριμένα να βγάλει την πρώτη σειρά φορεμάτων, γυναικείων φορεμάτων, μαύρων. Γιατί όλοι ξέρουμε πολύ καλά ότι το μαύρο φόρεμα είναι το must have κομμάτι που πρέπει να έχει κάθε γυναίκα στην καρταρόμπα της. Για να δούμε τα φορεματάκια, το μικρό μαύρο που λέμε, της Kate Hudson. Let's get little black dressed. Απριλίου, έτσι, κυκλοφορεί. Διαδικτυακά μπορούν να το αγοράσουν οι κύριες που μας βλέπουν. Είναι ακριβώς πάνω στο στυλ της Kate Hudson τα φορέματα, ρομαντικά. Πρέπει να έχει και το σώμα της Kate Hudson για τα φορέματα. Φαντάζομαι, εντάξει, πρέπει να το έχει και το σώμα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι έχει φροντίσει να βγάλει και νούμεράκια πιο μεγάλα. Τι μέσα ακόμα δεν έχουν βγει στην δημοσιότητα, τέλος πάντων, ακόμα οι τιμές των φορεμάτων. Το μικρό μαύρο μπορεί να. Το μικρό μαύρο μπορεί να έχει μεγάλη τιμή. Γιατί όλες φτιάχνουν ρούχα. Σχεδιάζουν και εδώ στην Ελλάδα γίνεται χαμός. Και στο εξωτερικό, τι πράγμα είναι αυτό. Η Hanson νομίζω ότι πέρσι είχε βγάλει και κρασί.
Ναι. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Θέλουμε πολλά μηδενικά στους λουριζάς. Ξεκίνουμε να κάνουμε κάτι να βγάλουμε. Γι' αυτό και εμείς, να μιλήσουμε τώρα για αυτά που πρέπει να κάνουμε, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, που έχουν να κάνουν με τις ασθένειες έτσι της εποχής, της άνοιξης, που δεν είναι άλλες από τις αλλεργίες και όλα αυτά. Και να πάμε να δούμε κιόλας αυτά τα έθιμα που μας λέγανε οι μαμάδες και οι γιαγιάδες μας, που αφορούν την άνοιξη και το καλοκαιράκι. Τι κρύβουν από πίσω, τι ισχύει από αυτά και τι δεν ισχύει και είναι απλά ένα τρίκ της μαμάς. Και πολλά πολλά άλλα αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πολύ ωραία η άνοιξη, ωραίο και το καλοκαίρι, αλλά αυτό το άλλα λοιπόν θα το αναλύσουμε τώρα. Κοντά μας ο κύριος Σπύρος Μαζάνης, παιδίατρος. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Καλή άνοιξη να πούμε. Πλέον μπορούμε να το πούμε, νομίζω. Ναι, προχθές μπήκε η άνοιξη, οπότε είμαστε φρέσκοι φρέσκοι. Λοιπόν, να δούμε λίγο αυτά τα ωραία έθιμα και τις ωραίες ιστοριούλες που μας λέγανε οι μανούλες μας και οι γιαγιάδες μας, που έχουν να κάνουν με την άνοιξη. Όπως ας πούμε, πάμε στο πρώτο έθιμο που είναι ο Μάρτης. Ναι. Όπως φοράει εδώ και η Βίκη. Δεν είναι Μάρτης, αυτός είναι φω. Αυτός είναι ο κανονικός Μάρτης. Εντάξει. Μη μου λες φω το εντυπωσιακό μου Μάρτη, please. Η παράδοση αυτό το Μάρτη ξέρει. Ο Μάρτης λοιπόν είναι για να μην μας καίει ο ήλιος. Ναι. Όπως είπαμε τα παλιά χρόνια, περνούσαν πολλές φορές μέσα από λαϊκά έθιμα ορισμένες πράξεις προς τα παιδιά τους προκειμένου να τα προφυλάξουν από διάφορες αρρώστιες. Επειδή τα παλιά χρόνια δεν ήταν εύκολο να επιβάλλεις ιατρικές απόψεις παρά μόνο μέσα από έθιμα ή μέσα από θρησκευτικές δοξασίες. Έτσι λοιπόν, τώρα την άνοιξη υπάρχουν πολλά έθιμα στα χωριά που έχουν σχέση με την υγεία των παιδιών για να τα προστατεύσουν και τα περνούσαν μέσα από έθιμα. Αυτός ο Μάρτης λοιπόν, που τώρα όλη αυτή την εποχή βλέπουμε στα σχολεία, στους παιδικούς σταθμούς και στο δημοτικό βάζουν τα παιδάκια, τι τους λένε? Λέει, βάζουμε το Μάρτη για να μην μας κάψει ο ήλιος. Ναι. Φοβούμενα τα παιδιά ότι θα τα κάψει ο ήλιος, βάζουν και τον διατηρούν αυτό το Μάρτι. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική. Δηλαδή, αυτή την εποχή, όπως ξέρουμε, έρχονται τα χελιδόνια. Mm-hmm. Πολλά χελιδόνια. Κάποια από αυτά τα χελιδόνια είναι άρρωστα. Μεταφέρουν πολύ φορτίο μικροβιακό επάνω τους. Τι είδους ασθένειες μπορεί να πολλές. Έχουμε κάνει έρευνες στις χελιδονοφολιές, στρεπτόκοκκους, σταφυλόκοκκους, πνευμονιόκοκκους, πολλά μικρόβια. Έχουμε κάνει λοιπόν έρευνες και στις χελιδονοφολιές των χελιδονιών και έχουν βρεθεί ότι υπάρχουν τουλάχιστον 200 διαφορετικά μικρόβια μέσα στις φωλιές τους. Είχαν παρατηρήσει λοιπόν παλιά ότι τα άρρωστα χελιδόνια φοβούνται το κόκκινο χρώμα. Άρα λοιπόν, για να μην πλησιάσουν τα άρρωστα χελιδόνια τα παιδιά τους, τους έβαζαν αυτά τα μαρτάκια. Εντάξει, βέβαια, τώρα θα μου πείτε αυτό το μικρό το σκηνάκι τώρα όπως φοράει ο Στάθης, ο λεπτός ο Μάρτης, δεν είναι ότι... Κι όμως σε πολλά μέρη τους έβαζαν και κόκκινα μαντήλια και κρεμούσαν και κόκκινα υφάσματα στους φράκτες των σπιτιών τους, προκειμένου τα χελιδόνια τα άρρωστα να μην πάνε να κάνουν χελιδονοφολιές σε αυτό το σπίτι. Πάντως είναι σημαντικό αυτό που μας λέτε τώρα. Εγώ δεν το ήξερα. Δηλαδή, όταν έβλεπα, ας πούμε, στο σπίτι, στο μπαλκόνι, κάπου να φτιάχνουν μία φωλιά τα χελιδόνια, ήταν σαν να ήταν ευτυχία, χαρά. Ναι, έτσι, σαν να ήταν φιγούρι. Ναι. Ότι είναι και ατυχία να χαλάσει και τη χελιδονοφολιά. Έτσι. Ναι, μα τι και θα λέγανε, μας λέγανε όταν είμαστε μικροί, μη χαλάσει τη χελιδονοφολιά, γιατί τα χελιδόνια είναι του Θεού. Ούτε τα σκοτώνουμε, ούτε τα τρώμε, ούτε χαλάμε τις χελιδονοφολιές τους. Η αλήθεια είναι αυτή που σας είπα. Ότι δεν θέλαμε να σπάσει... Να μην πάνε τα παιδιά στις χελιδονοφολιές και μολυνθούν από τα μικρόβια. Δεν σκοτώνουμε τα χελιδόνια και δεν τρώγονται γιατί μπορεί να έχουν μικρόβια. Αλλά τι έλεγαν, μη σκοτώσεις τα χελιδόνια, μη πειράξεις τις φωλιές τους, γιατί είναι του Θεού και θα σε τιμωρήσει ο Θεός.
Όλα έχουν λοιπόν. Έτσι λοιπόν αμέσως όλοι πείθονταν να το εφαρμόσουν. Τι άλλο από αυτά τα ωραία έτσι μπορούμε να κάνουμε μια παρομοίωση. Με τον ήλιο, ας πούμε. Οι μαμάδες λοιπόν εκείνα τα χρόνια είχαν παρατηρήσει ότι τώρα την άνοιξη mm-hmm. υπάρχουν κάποιες αρρώστιες που έχουν σχέση με τον ήλιο. Ναι. Παράδειγμα, έχουμε λαριγγίτιδες αυτή την εποχή. Τώρα έχουμε τη μεγάλη έξαρση των λαριγγίτιδων. Ο λόγος ο επιστημονικός είναι ο εξής και θα σας πω μετά τι κάνουν οι μαμάδες. Αυτή την εποχή οι ακτίνες του ήλιου είναι κάθετες πάνω στη γη. Ναι. Το καλοκαίρι έχουμε περισσότερη ζέστη, αλλά οι ακτίνες είναι πλάγια πάνω στη γη. Αυτές οι κάθετες ακτίνες, χτυπώντας πάνω το πρόσωπο του παιδιού, δημιουργείται ένα νευροορμονικό αντανακλαστικό και πέφτει η κορτιζόνη που φυσιολογικά έχουμε στο αίμα μας και μεταξύ 12 και 4 τη νύχτα που πέφτει η κορτιζόνη, ναι, κάνουν τα παιδιά λαριγγίτιδα. Φοβερό αυτό, δεν το ήξερα. Αυτό λοιπόν είχαν. Έχει να κάνει, συγγνώμη που σας διακόπτω. Δεν έχει να κάνει λοιπόν ότι ας πούμε, τα παιδιά, επειδή είναι μια μεταβατική περίοδος, ας πούμε, τον καιρό, δεν ντύνονται καλά, οπότε κρυολογούν, φυσάει και λίγο και κρυώνουν. Και είναι αυτό. Και αυτό υπάρχουν και ιώσεις αυτή την εποχή, ναι, αλλά ο ήλιος δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό και βλέπουμε το Σαββατοκύριακο που τα παιδιά έχει καλό καιρό, ναι, τα βγάζουμε, πάνε στην παιδική χαρά. Την Κυριακή το βράδυ λαριγγίτιδα. Οπότε είναι λίγο συνδυασμός. Οπότε λοιπόν τι έκαναν οι μαμάδες. Ξέροντας αυτό, έκαναν δύο πράγματα. Πρώτον, όταν πρωτοέβγαινε το παιδί με τον ήλιο έξω, ναι, έβγαινε στην αυλή, έφτυνε στο χώμα και το άφηνε το παιδί να βγει να παίξει. Μόλις στέγνωνε το σάλιο, το φώναζε να ξαναμπεί μέσα. Το σάλιο θέλει περίπου 20 λεπτά με μισή ώρα για να στεγνώσει. Έτσι. Και το φορές γιατί ήξερε δεν έπρεπε να μείνει πολλή ώρα στον ήλιο. Αυτό βέβαια κύριε Μαζάνη στο χωριό, γιατί εδώ που είμαστε μέσα στο τσιμέντο δεν ξέρω. Αυτά που λέμε είναι παλιά έθιμα, δεν είναι κάτι καινούριο. Τώρα έχουμε τις αντιλιακές αλυφές και βάζουμε στα παιδιά, από τώρα ξεκινάμε. Εκείνη την εποχή όμως που δεν υπήρχαν και αντιλιακές αλυφές, τι έκαναν οι μαμάδες. Έπαιρναν λάδι και καλαμποκάλευρο. Έκανα μία αλυφή η οποία ήταν αντιλιακή. Και πριν βγουν τα παιδιά έξω, άλυφαν όλα τα σημεία του σώματος. Α, κύριε Μαζάνη, θα σας φωνάξουμε για χρηστικό εδώ, για χρηστικό. Αυτό ήταν το πρώτο αντιλιακό που χρησιμοποιήθηκε ουσιαστικά για τα παιδιά. Μάλιστα. Θέλετε να προχωρήσουμε, να σας πω κι άλλα. Ναι, να προχωρήσουμε, γιατί μας αρέσουν αυτά που μας λέτε. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά, ναι. Λοιπόν, θα σας πω και κάτι άλλο. Τώρα πλησιάζει το Πάσχα. Αυτή την εποχή, λόγω εποχής, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχουν πολλοί ιοί οι οποίοι δημιουργούν μηνυγκίτιδα. Ναι, καλά, αυτό τώρα είναι πολύ σοβαρό που λέμε, ναι, και έχουμε δει δυστυχώς και πολλά παιδάκια να ταλαιπωρούνται πάρα πολύ και να είναι και σε κρίσιμη κατάσταση. Όπως έχουμε ακούσει, ξέρουμε, έχουμε διαβάσει, όταν ένα παιδί έχει μηνυγκίτιδα, τι κάνει, δεν μπορεί να κάμψει τον αφιένα του. Mm-hmm. Πονάει ο αφιένας. Έχει μια σχετική ακαμψία, ναι. Τα πρόδρομα συμπτώματα είναι πονάει ο αφιένας, μετά αρχίζει ο πυρετός και εξακολουθεί και τα συμπτώματα της μηνυγκίτιδας. Ξέροντας το λοιπόν αυτό, οι μαμάδες τι έκαναν. Όταν το παιδί έβγαινε και έπαιζε, μόλις γύριζε το βράδυ στο σπίτι, έπαιρνε το μαρτάκι του, το έβαζε μπροστά στο πρόσωπό του, του έλεγε να βγάλει τη γλώσσα έξω και άφηνε το μαρτάκι. Αν το παιδί μπορούσε να κάμψει τον αφιένα και να πιάσει με τη γλώσσα το μαρτάκι, του έλεγε εσύ το Πάσχα θα φας αρνί. Αν όμως το παιδάκι είχε αφιενική δυσκαμψία, είχαν ξεκινήσει τα συμπτώματα της μηνυγκίτιδας, δεν μπορούσε να κάμψει το λαιμό του για να πιάσει το μαρτάκι και του έλεγε εσύ το Πάσχα θα φας κουτσουλιά. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Και έπρεπε να το πάει στο γιατρό, γιατί ήταν άρρωστο. Όταν κολλήσουμε μηνυγκίτιδα, έτσι τον ιό της μηνυγκίτιδας, τα συμπτώματα αυτά που λέτε τώρα, μέσα σε τι χρονικό διάστημα μπορεί να εμφανιστούν? Εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού. Στα βρέφη, στα μηνών, ναι, παιδάκια, μπορεί να είναι κεραυνοβόλος μηνυγκίτιδα και μέσα σε μερικές ώρες να έχει εξελιχθεί πολύ άσχημα. Ένα παιδί που είναι μεγαλύτερο, τριόχρονο, πέντεχρονο, μπράβο, εφτάχρονο, μπορεί να ξεκινήσει και να έχει λίγο πυρετό, να έχει λίγες μίξες, μετά αρχίζει να παραπονιέται ότι δεν μπορεί να κάμψει τον αφιένα του, κάνει μετά ψηλό πυρετό, βγάζει και εξάνθημα και μετά μπαίνει η διάγνωση της μηνυγκίτιδας. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικές ώρες, μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες. Γι' αυτό όταν βλέπουμε ένα παιδί που έχει πυρετό ψηλό και πετάει και εξάνθημα, πρέπει οπωσδήποτε να το δει ο γιατρός, γιατί το εξάνθημα βεβαίως μας καλύπτουν για κάποια μικρόβια μηνυγκίτιδας, όπως είναι ο μηνυγκιδόκοκος C. Τώρα κυκλοφορεί αυτές τις μέρες ο μηνυγκιδόκοκος Β. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί, εκατοντάδες
εκατοντάδες ιοί, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν μηνυγκίτιδα. Mm. Για αυτούς τους ιούς δεν υπάρχει εμβόλιο. Όμως η ογενής μηνυγκίτιδα είναι πολύ πιο ελαφριά από τις άλλες που υπάρχουν εμβόλια για να προφυλάξουμε τα παιδιά. Ναι, γιατί όντως είναι αυτό κάτι που αναρωτιόμουν όταν άκουγα, ας πούμε, για κάποια περιστατικά που παθαίνανε τα παιδιά μηνυγκίτιδα και έλεγα, ας πούμε, μα δεν έχουν εμβολιαστεί. Γιατί, ας πούμε, εγώ στο βιβλιάριο των παιδιών μου ξέρω ότι έχουν εμβολιαστεί για τη μηνυγκίτιδα. Ναι. Και είμαι ήσυχη κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Αλλά και πάλι όμως υπάρχουν κάποιοι. Υπάρχουν οι οποίοι κάνουν μηνυγκίτιδες και δεν υπάρχουν εμβόλια για αυτά. Και χώρια ότι και αρκετά παιδιά δεν εμβολιάζονται. Εντάξει, έχουμε αυτό μεγάλο πρόβλημα. Πάμε στο ποσοστό, ανοίξει το ποσοστό αυτό που ποσοστό. Είναι το ρίσκο το φυσιολογικό. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να αποφύγουμε αυτούς τους ιούς? Υπαρθυμών ένα πρόληψη είναι η προσωπική καθαριότητα. Mm. Δηλαδή τα παιδιά πρέπει να τα μαθαίνουμε από μικρά, να κόβουν τα νύχια τους, να μην βάζουν τα δάχτυλα στη μύτη, να μην βάζουν τα δάχτυλα στο στόμα, να μην ανεβαίνουν πάνω στους καναπέδες με τα παπούτσια και στις πολυθρόνες, να πλένουν πολύ καλά τα χεράκια τους πριν να φάνε, mm-hmm. οπωσδήποτε, όταν γυρίζουν από το σχολείο, να πλένουν τα χέρια τους, να αλλάζουν ρούχα, να μην φτερνιζόμαστε και να μην βήχουμε πάνω στον άλλον. Όταν φτερνίζονται ή βήχουν, πρέπει να βάζουν το χέρι τους μπροστά. Όταν έχουν μίξες και καθαρίζουν τη μυτούλα τους με το χαρτομάντιλο, πρέπει αμέσως να το πετάνε. Αυτό με τα χέρια, για πείτε μου κάτι τώρα, γιατί εμένα μου έρχονται έτσι ερωτήσεις τώρα από την καθημερινότητα τη δική μου. Ας πούμε, αυτά τα αντιμικροβιακά σαπούνια είναι καλά για τα παιδικά χεράκια? Γιατί, ας πούμε, εγώ έτσι μία περίοδο έπαιρνα αυτά τα σαπούνια, τα γνωστά, εν πάση περιπτώσει, είναι που είναι για τα μικρόβια και τα λοιπά. Αλλά μετά τα έκοψα, γιατί σκεφτόμουν ότι μήπως και είναι τα χεράκια τους, μήπως δεν είναι κατάλληλα για τα παιδικά χέρια. Κάνατε πολύ καλά, όχι για αυτό το λόγο, αλλά γιατί είναι περιττό. Ναι. Τα αντισηπτικά τα χρησιμοποιούμε όταν έχουμε ήδη μία λίμωξη και θέλουμε να σκοτώσουμε κάποια μικρόβια. Όταν δεν υπάρχει αυτή η λίμωξη στα χέρια μας, τότε δεν υπάρχει λόγος. Απλό σαπούνι, το απλό το σαπουνάκι με νεράκι, προστατεύει πάρα πολύ καλά τα χέρια, αλλά εδώ το μυστικό είναι το καλό πλύσιμο. Δηλαδή δεν φτάνει να βάζουν τα χεράκια τους κάτω από τη βρύση, λίγο-λίγο κάνουν έτσι και μετά τα ξεβγάζουν και τελείωσε. Θέλει να ασχοληθούν αρκετή ώρα να πλένουν με σαπουνάδα τα χέρια τους, να πλένουν και τις παλάμες και τις πτυχές ανάμεσα στα δάχτυλα και τα νυχάκια τους και αυτή την περιοχή, όλο το χέρι τους δηλαδή, να κάνουν κάποιες κινήσεις. Ειδικά τα νύχια στα παιδιά, εκεί μαζεύονται από κάτω τα πάντα. Τα πάντα. Άρα λοιπόν έχει αποδειχθεί ότι οι απλοί κανόνες υγιεινής, χωρίς να ξοδευόμαστε, χωρίς να ξοδεύουμε λεφτά, μπορούν να προστατεύσουν από πάρα πολλές αρρώστιες. Δεν κοστίζει πολύ η προσωπική υγιεινή. Νεράκι και σαπουνάκι φτάνει. Συνήθεια. Συνήθεια είναι και κοστίζει σε χρόνο για να τα μάθουν τα παιδιά. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό, ναι. Όμως τα παιδιά μαθαίνουν. Αν τους δείξουμε, αν τους το υποδείξουμε πώς πρέπει να το κάνουν, ξέρουμε ότι τα παιδιά μαθαίνουν πάρα πολύ εύκολα. Και άμα το δέσεις έτσι και με ένα ωραίο παραμυθάκι, με ένα ωραίο. Έτσι. Γιατί αυτά αρέσει τα παιδιά, ναι. Όπως και στα έθιμα που λέγαμε προηγουμένως, γίνεται μια. Μια ωραία συνήθεια. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας και πάρα πολλά πράγματα που δεν ήξερα. Εγώ τα περισσότερα δεν τα γνώριζα. Αυτό για το Μάρτι και τα χελιδονάκια δεν το γνώριζα. Πολύ μου άρεσε. Όλα έχουν λοιπόν την ιστορία τους, όλα έχουν το νόημά τους. Τίποτα δεν είναι τυχαίο τελικά. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα. Κύριε Μαζάνη, ευχαριστούμε άλλη μια φορά. Και εμείς τώρα. Μεν βλέπουμε τα ωραία τα γλυκά εδώ που μας φέρνει το Trufa Chocolate Bar κάθε εβδομάδα. Πρέπει όμως και κάτι να φάμε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, όμως είναι ελαφρύ το φαγητό σήμερα, γιατί έχει να κάνει με πουλερικό, είναι κοτόπουλο, με πολύχρωμες πιπεριές και σάλτσα. Κοντά μας είναι ο Στέφανος Πολύζος από το Αγιονέρι. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, κάτι πρέπει να φάμε, έτσι δεν είναι? Βέβαια, ωραία πάντα. Και τα γλυκά, ωραίες και οι δίαιτες, ωραία και η γυμναστική που θα μιλήσουμε μετά, αλλά εντάξει. Σωστά. Θα μαγειρέψουμε σήμερα κοτοπουλάκι. Έχουμε φέρει κοτοπουλάκι. Αφού έχει κάψει λίγο το λαδάκι, προσθέτουμε μέσα το κοτοπουλάκι. Και το αφήνουμε να σοταριστεί. Θέλουμε να πάρει χρώμα το κοτοπουλάκι. Και σε αυτή τη διαδικασία ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι. Θα γυρίζουμε για να πάρει χρώμα το κοτόπουλο. Ωραία.
Και αφού αρχίζει να παίρνει χρωματάκι το κοτόπουλό μας, δηλαδή είμαστε στο σημείο να ροδίσει κάπως, τότε προσθέσουμε τις πιπεριές μας, που έχουμε κόκκινες, κίτρινες και πράσινες πιπεριές. Αυτό γίνεται πιο πολύ για να έχουμε χρώμα. Και να έχουμε χρώμα και έχει θέλουμε να κάνει και με τη γεύση, δηλαδή άμα βάλω μόνο κόκκινες, τι θα γίνει. Δεν έχει σημασία. Η κόκκινη είναι πιο γλυκιά πιπεριά. Mm-hmm. Η κάθε πιπεριά έχει βέβαια και λίγο διαφορετική γεύση. Ωραία, οπότε θέλουμε τριχρωμία. Τριχρωμία και βέβαια για το χρώμα και τα λοιπά. Οπότε ρίχνουμε τις πιπεριές μας. Και ρίχνουμε και τα μανιταράκια που έχουμε βρει, που ταιριάζουν στο πιάτο μας. Mm-hmm. Και τα αφήνουμε όλα αυτά να σοταριστούν. Βλέπω ότι τα μανιτάρια είναι ολόκληρα, γιατί όχι σε λωρίδες. Γιατί θέλουμε να έχουν έναν μπουκίτσες, όλα μας τελικά μας είναι σε μπουκίτσες. Οπότε θα μπορούσαμε να τα αφήσουμε έτσι τα μανιτάρια μας. Δεν χρειάζεται να το κόψουμε. Ναι. Και να έχουμε και όλη τη γεύση. Φαίνεται και πιο φυσικό, πιο... Ναι, γιατί άμα το κόψουμε μπορεί να χαθεί μέσα. Γιατί ναι. ήδη είναι δυνατό το πιάτο μας, δηλαδή η πιπεριά θα καλύψει όλα τα άλλα τελικά. Και το κοτόπουλο δεν έχει πολύ έντονη γεύση. Οπότε το μανιταράκι θα είναι ολόκληρο. Είναι καλύτερα να είναι ολόκληρο. Ωραία. Μέσα. Αυτό εκεί η πράσινάδα τι είναι? Αυτό εδώ είναι το σκηνόπρασο. Το σκηνόπρασο. Ναι, mm-hmm. Το οποίο θα το ρίξουμε στο τέλος για να δώσουμε ένα άρωμα. Το βρίσκουμε εύκολα αυτό? Αρκετά εύκολα το βρίσκουμε, ναι. Στα σούπερ μάρκετ υπάρχει. Είναι κάτι σαν κρεμμυδάκι. Σαν κρεμμύδι, ναι. Είναι κρεμμυδάκι. Mm-hmm. Απλώς έχει πιο λεπτή γεύση. Αυτό έτσι ολόκληρο θα μπει? Όχι, θα το ψιλοκόψουμε μέσα. Το κάνω εγώ αυτό εδώ. Μπράβο. Εδώ θα σβήσουμε λίγο. Ναι, αρκετά ψηλό. Uh-huh. Εδώ θα σβήσουμε με κρασάκι στη συνταγή μας. Και μόλις πιείτε υγρά του, θα βάλουμε την κρέμα γάλακτος. Για να κάνουμε τη σάλτσα που θέλουμε να κάνουμε με σάλτσα παρμεζάνης. Α, έχει και την κρέμα γάλακτος. Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια υπάρχει και κρέμα γάλακτος light, οπότε μπορούμε να την κάνουμε light συνταγή. Ναι, υπάρχει και πολύ light. Οπότε αφού έχει και λίγο τα υγρά από το κρασί, ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος. Αλλά αυτή η κρέμα γάλακτος που είναι πολύ light, είναι πιο νερουλή έτσι, δηλαδή ναι. δεν δένει τόσο καλά η σάλτσα. Αυτό είναι έτσι, αλήθεια. Έτσι τουλάχιστον το έχω παρατηρήσει εγώ. Αυτό είναι αλήθεια. Α, μια χαρά, τέλεια. Θα σας πάρω στο μαγαζί να με βοηθάτε κιόλας. Ναι, αμέ. Και το βάζουμε. Όχι, θα το βάλουμε στο τέλος από πάνω. Εδώ θα βάλουμε τώρα την παρμεζάνα για να δημιουργήσουμε τη σάλτσα που έχουμε πει. Mm-hmm. Οπότε ρίχνουμε την παρμεζάνα. Πω, πολύ ωραίο πιάτο είναι αυτό. Θα πάρουμε την κουτάλα να τα το παίρνω πίσω ότι είναι ελαφρύ. Ελαφρύ, όχι. Μέχρι το κοτόπουλο καλά ήταν και τις πιπεριές. Βέβαια. Αλλά είναι πολύ νόστιμο σίγουρα. Και εδώ το αφήνουμε να δέσει τη σάλτσα μας. Mm-hmm. Και μόλις δέσει τη σάλτσα μας, μπορούμε να το σερβίρουμε και το πιάτο μας είναι έτοιμο. Αν το βάλουμε το τσάι τώρα, ναι. Δεν θα δώσει όλη την ένταση που θέλουμε να το δώσουμε. Πρέπει να είναι ομό, δηλαδή δεν πρέπει να Μπράβο, έχει ναι. βράσει καθόλου. Όταν είναι φρέσκο, ωραία. Δίνει όλη την ένταση. Γιατί ούτως ή άλλως δεν έχει μεγάλη ένταση όπως το κρεμμύδι. Είναι mm-hmm. ένα είδος κρεμμυδιού με λιγότερη ένταση, αλλά είναι πιο εύγευστο, ναι. μπορούμε να πούμε. Νομίζω ότι. Δεν το ξέρουμε πολύ καιρό το σκηνόπρασο αυτό. Όχι, όχι. Βέβαια υπάρχει, το λένε και chives ή σιμπουλέ υπάρχει ναι. στην αγορά, όσοι το Εγώ γνωρίζουν. Εγώ ξέρετε πως το έχω φάει αυτό. Το έχω φάει σε πατάτα φούρνου σε αλουμινόχαρτο, ναι. με τύρι, κρέμα και από πάνω αυτό πάρα από πολύ πάνω. Ωραίο. Πάλι ήταν ναι. ομό. Mm. Εδώ βλέπουμε ότι αρχίζει και δένει η σάλτσα μας. Ωραία. Οπότε σε λίγο μπορούμε να σερβίρουμε στο πιατάκι μας το φαγητό μας. Mm-hmm. Τέλεια! Και... Τώρα το σκηνόπρασο θα το βάλω εγώ. Βεβαίως. Παρακαλώ. Μπορούμε να το ρίξουμε παντού. Λοιπόν, και γύρω-γύρω. Ναι, με. Έτοιμο! Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανοιξιάτικο, χρωματιστό. Βεβαίως. Και μετά από αυτό θα κάνουμε τη γυμναστική για να χάσουμε τη μύρη που θα βάλουμε από αυτό το πιάτο. Ναι, ναι. Δεν θα την κάνουμε σήμερα τη γυμναστική, αλλά θα μάθουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα τη δείξουμε. Θα τη δείξουμε και θα την κάνουμε πιο μετά. Αύριο που λέμε, αύριο. Τώρα όμως πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ όμως θα σας θυμίσω το τηλέφωνο της εκπομπής 211-55-55-50 για να παίξουμε σε πολύ λίγο το μουσικό quiz για τα ωραία μας δώρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. I'm
ready for my eyes to see the light. But most of all, most of all. Επιστρέψαμε λοιπόν και επειδή σας υποσχέθηκα ότι τουλάχιστον θα δούμε γυμναστική, δεν θα κάνουμε σήμερα, αλλά θα σας δείξουμε ποιος είναι έτσι ένας καινούριος νέος τρόπος για να γυμνάσετε όλο σας το σώμα και την ψυχή και όλα αυτά που μπορούν να συμπεριλαμβάνονται. Κοντά μου είναι η Αθανασία Τζουμελέκα. Καλησπέρα. Χρυσή Ολυμπιονίκη στο Βάδιν το 2004. Και δίπλα της είναι η Δήμητρα Σκούρα, πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής. Και εσείς οι δύο μαζί έχετε κάνει έναν συνδυασμό προγράμματος, ας πούμε, που είναι τζόκινγκ, τρέξιμο και γιόγκα μαζί. Κάτι ακριβώς που δεν το έχουμε δει. Τώρα θέλω να μου πείτε καταρχάς πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα. Γεννήθηκε από το πώς θεωρήσαμε για τον εαυτό μας ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να γυμναστούμε. Mm-hmm. Η μία έδειχνε τα κόλπα στην άλλη και είδαμε φοβερό συνδυασμό και φοβερά αποτελέσματα στο σώμα μας. Δηλαδή ξεκινήσατε η μία να γυμνάζει την άλλη, ας πούμε, να το φανταστούμε έτσι. Και πραγματικά, δηλαδή, η καθεμία στο τομέα της πέρασε στην άλλη το ότι αλληλοσυμπληρώνονται αυτά τα δύο mm-hmm. και ότι ο συνδυασμός πραγματικά είναι η καλύτερη μορφή άσκησης που μπορεί να κάνει κάποιος. Γιατί αυτός ο συνδυασμός, προσπαθήστε λίγο να μας το εξηγήσετε, λοιπόν, γιατί ξεχωρίζει. Ο συνδυασμός, καταρχήν να το πούμε, είναι το τρέξιμο ή υπερπάτημα ανάλογα με τη φυσική mm-hmm. κατάσταση που έχει ο καθένας, με τη γιόγκα. Με τη γιόγκα, δυναμική γιόγκα. Υπάρχουν 4 πράγματα που πρέπει να έχουμε πολύ καλά σε σχέση με την άσκηση στον οργανισμό μας. Είναι 4 δείκτες της υγείας μας που είναι η καλή αερόβια ικανότητα, το καλό σωματικό λίπος mm-hmm. χαμηλό, όχι πάρα πολύ χαμηλό, στα επιτρεπτά τα όρια, η δύναμη και η ευληγησία. Τα 2 πρώτα τα βελτιώνουμε με το τρέξιμο και το περπάτημα και τα 2 δεύτερα με τη γιόγκα. Έτσι, πως διάβαζα λίγο έτσι στο ενημερωτικό και στα βίντεο που ήρθαμε και κάναμε για να παρουσιάσουμε αυτό το συνδυασμό, το καινούριο είδος γυμναστικής, είναι ότι καλό είναι για τον κάθε έναν που θα έρθει να γυμναστεί με αυτόν τον τρόπο ή να ξέρετε ακριβώς την φυσική του κατάσταση, ώστε να μπορείτε να προσαρμόσετε το πρόγραμμα που θα βγει. Έτσι, ανάλογα με την φυσική κατάσταση του καθενός, δηλαδή ποιο είναι το λίπος του σώματος. Σύσταση. Ναι. Η σωματική σύσταση. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί ήρθαμε εκεί σε εσάς και είδαμε πώς γίνεται η αρχή. Πάμε να δούμε πώς εσείς, εμείς, ναι, γιατί και εμείς χρειαζόμαστε, μπορούμε να βγάλουμε ένα πρόγραμμα που είναι ακριβώς ραμμένο επάνω μας. Γνωρίζετε ποιος είναι ο ιδανικός συνδυασμός άσκησης για καλή υγεία και φυσική κατάσταση? Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να αποκτήσετε ταχύτατα μυϊκή αντοχή, ευληγησία, το ιδανικό βάρος και την καλύτερη ψυχολογική διάθεση που είχατε ποτέ? 4 παράμετροι φυσικής κατάστασης που είναι η αερόβια ικανότητα, η σύσταση του σώματρος, η ευληγησία καθώς και η αντοχή στη δύναμη βελτιώνονται με τη γιόγκα και με το τρέξιμο. Ο εργομετρικός έλεγχος της φυσικής σας κατάστασης είναι το πρώτο βήμα για να μάθετε. Θα μετρήσουμε την κατανάλωση οξυγόνου που έχει στη συγκεκριμένη ταχύτητα. Έτσι θα καταλάβουμε την ικανότητα που αντιστοιχεί στην ταχύτητα που τρέχει και θα μπορέσουμε να βγάλουμε το πρόγραμμα με ακρίβεια, ασφάλεια και αποδοτικότητα. Ένα τεστ διαρκεί περίπου 15 με 20 λεπτά. Στο μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της διαδικασίας είναι ήρεμο και χαλαρό, όπως τρέχει τώρα. Και στα τελευταία 2 με 3 λεπτά είναι αρκετά έντονο, που πρέπει να βάλεις όλη την προσπάθεια, είναι η μέγιστη προσπάθεια που λέμε, προκειμένου να πάρουμε και τη μέγιστη τιμή.
βοηθάει όλο αυτό που είδαμε? Είτε αν κάποιος θέλει να βελτιώσει την επίδοσή του σε έναν αγώνα, οπότε κάνουν ένα τέτοιο τεστ, βλέπουν την ικανότητά τους και βγάζουν το πρόγραμμα αναλόγως των ικανοτήτων για να βελτιωθεί η επίδοσή τους. Ένας δεύτερος λόγος είναι άτομα τα οποία έχουν παραπανήσιο σωματικό βάρος και βέβαια είναι και η κατηγορία των αθλητών, όπου είναι πια σε επαγγελματικό επίπεδο για να δουν ακριβώς τα όρια τους και πού θα πιέσουν και πού όχι. Υπάρχει μια τέταρτη κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι είναι αυτοί που επανέρχονται ύστερα από ένα καρδιακό επεισόδιο. Κάνουμε το τεστ προκειμένου να δούμε ακριβώς τα όρια σε σχέση και με τον καρδιολόγο που τους παρακολουθεί, ώστε αυτό το περπάτημα που συνήθως συνίσταται να κάνουν, σε ποια ένταση και με πόση διάρκεια θα πρέπει να το κάνουν. Το επόμενο βήμα λοιπόν μετά τον εργομετρικό διάδρομο, ποιο είναι? Η σύσταση του σώματος. Η σύσταση του σώματος είναι πόσο λίπος έχουμε πάνω μας. Εδώ μετράμε το πάχος του δέρματος, το οποίο είναι 3,8. Το καταγράφουμε. Δήμητρα, περνάμε στο τεστ της ευληγησίας. Θα δούμε την ευληγησία των πίσω μυριαίων και των ραχιαίων. Πάρα πολύ ωραία, έχεις πολύ καλή τιμή, 43 εκατοστά, επιστρέφεις και αυτό είναι το τεστ της ευληγησίας. Θα πάρουμε τα αποτελέσματα από το εργομετρικό, θα τα ελέγξω και μέσα από εκεί πέρα βγαίνει το πρόγραμμα προσωπικά του καθενός. Ανάλογα με το χρόνο που έχει, ανάλογα με τη δουλειά που κάνει και ανάλογα με τη φυσική κατάσταση που βγει και πώς έχει, συζητάμε μαζί πώς θα πάει το πρόγραμμα. Είτε το πρόγραμμα θα γίνει ιδιαίτερο, είτε θα γίνει μέσω ίντερνετ, που εγώ το στέλνω και εκείνος θα πρέπει να το κάνει. Είναι απαραίτητο να περπατάμε ή να τρέχουμε και είναι θέμα υγείας. Καλή λειτουργία της καρδιάς και των πνευμόνων. Είναι ζωτικά όργανα, τα οποία χωρίς αυτά απλά δεν ζούμε. Έχω κυρίες που έχουν ξεκινήσει 50 ετών που δεν έτρεχαν ποτέ και αυτή τη στιγμή τρέχουν ήδη μαραθώνιο. Αλλά και στην καθημερινότητα βλέπουμε αποτελέσματα. Ακόμα και τα ψώνια που θα πάμε στη Λαϊκή ή στο σούπερ μάρκετ, βλέπουμε ότι δεν λαχανιάζουμε πια και τα κάνουμε με πολύ ευκολία και έχουμε ενέργεια σε όλη τη μέρα μας. Το ιδανικό είναι να γυμναζόμαστε 3 φορές την εβδομάδα με 4. Και να συνδυάζουμε την αερόβια άσκηση μαζί με την δύναμη και την ευληγησία. Γενικά όσοι το ξεκινάνε δεν το σταματάνε γιατί βλέπουν γρήγορα αποτελέσματα στο βάρος που, επειδή σε όλους μας αρέσει το φαγητό και λέω και εμένα μαζί, θέλουμε να αυξήσουμε τις θερμίδες που καίμε και αυτό γίνεται με το τρέξιμο και το περπάτημα. Λοιπόν, εγώ γελάω τώρα και μετά θα σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Γελάω γιατί ποια γυναίκα δεν θα ήθελε να μην λαχανιάζει την ώρα του shopping, έτσι. Απέραντη αντοχή. Και ένα shopping, του σούπερ μάρκετ, του shopping ρούχων, παπουτσιών κτλ. Γενικά, shopping θέραπη, δηλαδή. Δεν λαχανιάζουμε και καλή, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, είδαμε πώς γίνεται η διαδικασία. Εγώ βέβαια έχω μία ένσταση στο βίντεο. Ήθελα την Αλεξία λίγο να δοκιμάσουμε, να δούμε λίγο την ευληγησία. Το σκέφτηκα, καλό, γούστο θα έχει να μου πούνε κανένα και εσύ, το φοβόμουν. Ευτυχώς δεν είπα την ώρα να κάνεις, να δούμε εδώ, να σχολιάσουμε. Την επόμενη φορά νομίζω θα έρθουμε εδώ πέρα να σας... Να μας κάνετε εδώ, ζαντωνό. Να κάνουμε όλοι μαζί, πώς είμαστε, δύο, για να σας δω, εδώ η Δήμητρα κάτι με 43 πόντους άκουσα. Να με ενημερώσει. Να λείπεις, μία διούλα. Να ρωτήσω κάτι, γενικά από αυτούς που έρχονται σε εσάς και ξεκινάνε, είναι άτομα που ασχολούνται με την γυμναστική. Άκουγα που έλεγες εσύ στο βίντεο, Αθανασία, ότι είναι και άνθρωποι 50 ετών που είναι κακή η φυσική τους κατάσταση. Αλλά γενικά οι πελάτες, αν θέλεις, που έρχονται, τι είναι περισσότερο? Άτομα που θέλουν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό, αυτό το συνδυασμό που έχετε κάνει τώρα, άτομα που λένε ότι ως εδώ και μη παρέκει και πρέπει να κάνω κάτι? Καταρχήν ο πελάτης είναι, λέγεται πελάτης για μένα το πρώτο δευτερόλεπτο που έρχεται. Με το δεύτερο δευτερόλεπτο αλλάζει, δεν γίνεται πελάτης, γινόμαστε
συνεργάτες, ναι, φίλοι, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Έρχονται βασικά γιατί θέλουν να αυξήσουν τη φυσική τους κατάσταση και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Το σύνηθες και αυτό που θέλουμε όλοι να μου λένε, ξέρεις κάτι, Αθανασία, όλα καλά και ωραία, θέλω να γυμναστώ, αλλά δεν θέλω να σταματήσω να πίνω το κρασάκι μου και το βισκάκι μου, και το τσιγάρο λίγο, να το μειώσω θέλω, αλλά δεν μπορώ να το κόψω. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να ζούμε καλά, να ευχαριστιόμαστε τη ζωή, γιατί πάρα πολλές δυσκολίες έχουμε σε όλη μας την ημέρα, νομίζω όλοι. Οπότε μέσα από τη γυμναστική, την πνευματική, τη δυναμική και την αερόβια, θέλουμε να καλυτερεύουμε τη ζωή μας, αφού ούτως ή άλλως τις καταχρήσεις τις κάνουμε, για να νιώθουμε κάπως ωραία. Και και άτομα που έχουν προβλήματα υγείας ακόμα έρχονται και βέβαια σε πιο χαμηλό επίπεδο, σιγά σιγά ξεκινάμε βήμα-βήμα και ανεβαίνουν σκαλοπατάκι-σκαλοπατάκι και βλέπουν τεράστια διαφορά στη ζωή τους, στην καθημερινότητα και ακόμα και πραγματικά άνθρωποι που έχουν κινητικά προβλήματα μπορούν σιγά σιγά να ανταπεξέλθουν και στην καθημερινότητα αλλά και ένα βήμα παραπέρα. Τώρα αυτές τις 3-4 φορές την εβδομάδα που λέγατε. Τρόμαξες την ώρα που το άκουσες. Ναι, τρόμαξα. Είναι απαραίτητο ή μπορώ να έρθω, ας πούμε, και να πω, ξέρεις, Αθανασία, Δήμητρα, θέλω ένα πρόγραμμα που να είναι προσαρμοσμένο, ας πούμε, σε μένα και στους ρυθμούς της ζωής μου και να είναι μία φορά την εβδομάδα, δύο, ξέρω εγώ, γίνεται. Ανάλογα το στόχο που θέτεις, δηλαδή, άμα θέλεις απλά έτσι να ξεδίνεις λίγο στο γυμναστήριο μία φορά την εβδομάδα, θα προσαρμόσουμε ένα πρόγραμμα. Όχι, άμα θέλω να μην πω ότι κάτι κάνω. Ναι, αλλά άμα... Για τις φίλες, είπα μας χάρη ότι... Όχι, να πεις ότι πήγες στο γυμναστήριο. Αλλά άμα θέλεις να πετύχεις κάτι πιο συγκεκριμένο, εντάξει, καλό είναι 3 φορές την εβδομάδα να είναι μια βάση για κάποιον που να ασκείται. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει και άλλους στόχους, να έρθει στο γυμναστήριο να γνωρίσει κόσμο. Οπότε και αυτό μπορεί να το κάνει. Α, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Ένα επιχείρημα πάρα πολύ σοβαρό στις μέρες μας. Δεν το συζητώ. Θέλω να πάμε να πάρουμε τώρα μια μικρή γεύση, Αθανασία και Δήμητρα, από την γιόγκα και αυτόν τον συνδυασμό, για να το σκεφτώ πολύ σοβαρά πόσες μέρες. Έτσι, ωραία. Αθανασία, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα εστιάσουμε σήμερα σε πόζες που ανοίγουν τα ισχύα μας. Είναι κάτι που το χρειαζόμαστε λόγω και των πολλών χιλιόμετρων που τρέχεις. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Κάθομαι καλά στα κόκαλα της λεκάνης. Ίσια καλά η πλάτη, ψηλώνω σπονδυλική στήλη, ομοπλάτες χαλαρές. Ανοίγω παλάμες προς τα πάνω, ενώνω δίκτυ και αντίχειρα. Στη γιόγκα εισπνοή και εκπνοή είναι από τη μύτη. Θα κλείσουμε λίγο τα μάτια και θα παρατηρήσουμε τις αναπνοές μας. Εισπνέω αργά, ανεβάζω μέχρι την κορυφή του στήθους στον αέρα και αργά εκπνέω προς τα κάτω και έξω. Σιγά σιγά μεγαλώνουμε τις αναπνοές μας, πιο δυνατή εισπνοή, πιο δυνατή εκπνοή. Ωραία. Και θα ανοίξουμε τα μάτια και θα μακρύνουμε μπροστά το κορμό στο πάτωμα. Τα πόδια μένουν σταυρωμένα, χέρια μακριά και κεφάλι προς το πάτωμα το μέτωπο. Ωραία, ερχόμαστε μπροστά στο στρώμα, ενώνουμε πέλματα, παλάμε στο κέντρο του στήθους. Παίρνω βαθιά εισπνοή και βαθιά εκπνοή. Ξεκινάμε, εισπνέουμε προς τα πάνω, τεντώνουμε καλά. Ανοίγω, εκπνοή, δίπλωση. Εισπνέω, τεντώνω μπροστά το κορμό μου. Ετοιμάζομαι επιδηματάκι για τσαταράγκα. Πάμε να φέρουμε δεξί πόδι μπροστά. Φτέρνα αριστερή θα πατήσει κάτω διαγώνια. Warrior 2, πολεμιστής δεύτερος. Μέσα η λεκάνη, ευθεία γραμμή τα χέρια. Μένουμε για λίγες αναπνοές. Ωραία, η φτέρνα καλά πίσω. Το βλέμμα στο μεσαίο δάχτυλο του δεξιού χεριού. Εισπνοή και εκπνοή. Θα τεντώσουμε και τα δύο μας πόδια και θα πάμε στην τρικονάσανα. Θα βάλουμε και τα δύο μας χέρια κάτω και θα πάω δεξί πόδι πίσω για τσαταράγκα. Εκπνοή στη τσαταράγκα, εισπνοή. Τεντώνουμε καλά πίσω ομοπλάτες. Εκπνοή στο down dog. Σπρώχνω καλά τη ψηλά τη λεκάνη μου. Όμοι μακριά από τα αυτιά, έτσι. Χαλαρώνω εντελώς, παλάμες ανοιχτές προς το ταβάνι και ξεκουράζομαι, χαλαρές αναπνοές. Ωραία, σπρώχνουμε σιγά σιγά από το πλάι, να ανεβούμε σε καθιστή θέση. Σταυρώνουμε τα πόδια, ψηλώνω καλά το κορμό μου, παλάμες στο κέντρο του στήθους. Ναμαστέ.
Μένα μου άρεσε αυτή η άσκηση που ήταν. Ξεκούρασε. Αυτή με την κάνουμε. Η θέση του πτώματος. Χάνουμε. Άμα ξεκουραζόμαστε. Νομίζω ότι. Ναι. Χάνουμε. Ναι, ναι. Πολλές θερμίδες και. Για το μυαλό πάντως κάνει πολύ καλό και για την ευεξία. Χαλαρώνουμε. Αυτό το έχουμε. Ωραία κορίτσια. Δεν ξέρω. Είναι ωραίος αυτός ο συνδυασμός, γιατί έχει λίγο απ' όλα. Αυτό είναι, δηλαδή δεν έχει μόνο τον κλασικό τρόπο, ας πούμε, γυμναστική, τρέξιμο, αερόβια γυμναστική. Που σε κουράζει, Όχι, εμένα. Αν δεν κουραστείς, αποτελέσματα δεν έρχονται. Αρκεί να κουράζεσαι τόσο όσο πρέπει. Και γι' αυτό κάνουμε τις εξετάσεις αυτές, τον εργομετρικό έλεγχο, για να κουράζεσαι τόσο όσο πρέπει. Τόσο όσο. Και έχει και πολύ γρήγορα αποτελέσματα. Πες τους, Δήμητρα, τι έλεγες. Ναι, πραγματικά με λίγα μαθήματα μπορεί ο άλλος να δει τη διαφορά στο σώμα του. Οι μυς του τεντώνονται. Πόσα. Μπορεί να κάνει. Όχι, πραγματικά και μέσα σε ένα, στον ίδιο μήνα που θα ξεκινήσει, θα δει τη διαφορά. Δεν σου λέω ότι θα κάνεις παπάδες, αλλά θα κάνεις πόζες που ούτε που το περίμενες ότι μπορείς να κάνεις και θα νιώθεις βασικά το σώμα σου πολύ καλύτερα. Και τρέχοντας κιόλας θα είναι ένας ολοκληρωμένος πραγματικά αντοχή... τρόπος. Πότε ξεκινάς? Η αντοχή φτιάχνει... Βλέπεις αποτελέσματα! Κάνα δύο ακόμα θα έχεις. Πόσο διαρκεί μια χαρά. Κάθε μάθημα, πόση ώρα είναι. Εξαρτάται, προσαρμόζουμε ανάλογα το πόσο χρόνο έχουμε και το τι κούραση τραβάμε από τη δουλειά μας. Ουσιαστικά, γιατί πρέπει να τα συζητήσουμε, να τα μιλήσουμε. Και σχεδόν όλοι προσπαθούν να προσθέσουν μετά μία ακόμη μέρα, γιατί απλά αισθάνονται πάρα πάρα πολύ ωραία. Να το πάθω και αυτό. Και, και σύν το ότι μέσα από το Running Club που έχουμε δημιουργήσει και με το εργαστήριο αλλά και με το Holmes που συνεργαζόμαστε μαζί με τη Δήμητρα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουμε γίνει μια ομάδα που έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά, που η ομάδα αυτή έχει από 20 δηλαδή. Ετών, είναι μέσα μέχρι 68 ετών. Και είμαστε όλοι ένα, με διαφορετικές δουλειές ο καθένας, διαφορετικές ηλικίες δραστηριότητες, και όμως είμαστε ένα. Το άλλο, την άλλη Παρασκευή μάλιστα φεύγουμε για Παρίσι, 27 άτομα, να πάμε να τρέξουμε εκεί το μαραθώνιο. Πολύ ωραίο αυτό. Οπότε γίνεται έτσι, γινόμαστε πραγματικά ομάδα και στα καλά, σε ένα ταξίδι που ίσως μπορεί να μην πας μόνος σου, αλλά και στα κακά έχει τύχει να χρειαστεί αίμα και όλοι μαζί σπεύσαμε να δώσουμε αίμα για... Μα να σου πω κάτι, αυτό είναι και αυτό που ο αθλητισμός έτσι κι αλλιώς δίνει ως παιδεία στους αθλητές και στους ανθρώπους που ασχολούνται από μικρή ηλικία, έτσι. Είναι αυτή η ομαδικότητα. Έτσι. Ναι. Και αυτό είναι ωραίο που το περνάτε εσείς και σε ανθρώπους από διαφορετικές δουλειές, διαφορετικές ζωές, διαφορετικές συνήθειες, είναι πολύ ωραίο. Και λοιπόν, να έχουμε και δύο γάμους μέσα από το Running Club. Και αυτά είναι, λοιπόν, όλο το πακέτο, και σώμα και γάμος και απ' όλα. Λοιπόν, όμως, εγώ τώρα πώς δεν θα μπορούσα να πασάρω ένα βιντεάκι να θυμηθούμε έτσι χρυσές στιγμές, Αθανασία, γιατί πρέπει να πούμε και θέλω να το πω και να το τονίσω. Είχες μια ταλαιπωρία, αν θέλεις, δικαστική, όπου δικαιώθηκες. Δικαιώθηκες παμψηφί στο δικαστήριο για την γνωστή αυτή υπόθεση του ντόπινγκ. Έχεις βγει νικήτρια και από αυτό, εκτός από τα χρυσά μετάλλια, και εγώ τώρα θέλω να θυμηθούμε αυτές τις στιγμές από την ζωή και την αθλητική ζωή της Αθανασίας Τζουμιλέκα. Δεν μπορεί καμία να τη φτάσει, είναι η πρώτη! 50 μέτρα για το φινάλε! Εκπληκτική Αθανασία Τζουμιλέκα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες! 40 μέτρα, 20! 10 μέτρα και τι θα είναι πρώτη! Είναι πρώτη, τερματίζει! Χρυσό μετάλλιο! Εκπληκτική χρυσό μετάλλιο! I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. Συγκλονιστική, μοναδική, απίστευτη, μα πάνω απ' όλα αληθινή. Όταν η Αθανασία Τζουμιλέκα, το 22χρονο κορίτσι από την Πρέβεζα, έκοψε πρώτη το νήμα του τερματισμού και έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά της στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα, έκανε κυριολεκτικά όλο τον κόσμο να μιλά για εκείνη. Η Αθανασία Τζουμιλέκα στο πιο ψηλό σκάλι του βάθου. Η χρυσή νικήτρια
η θριαμβεύτρια. Από το 14ο χιλιόμετρο και μετά άρχισα να κουράζομαι, θα πει. Όταν στο 17ο πέρασα πρώτη και βλέπα μπροστά μου τόσο κόσμο να με φωνάζει με το μικρό μου όνομα, μου έδωσε πολύ δύναμη να συνεχίσω. Ήταν όλοι εκεί. Οι γονείς μου, ολόκληρη Πρέβεζα. Μέσα στην κούρσα ήμουνα πρώτη, μετά το 17 έφυγα. Η δύναμη, οι φωνές του κόσμου μου δώσανε πολύ δύναμη. Το ήθελα πολύ. Ο Θεός. Τον ευχαριστώ πολύ. Το χρυσό κορίτσι του Βάδιν είχε διακριθεί πιο πριν σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα με καλή κατάταξη. Το 2006 σταματά ξαφνικά τις προπονήσεις. Ο Πελαργός επισκέπτεται εκείνη και το σύζυγο αλλά και προπονητή της Νίκο Δημητριάδη. Και οι δύο πλέον σε πελάγι ευτυχίας. Η Αθανασία αποφασίζει ότι ο πρωταθλητισμός έχει τελειώσει για εκείνη στις 17 Ιανουαρίου του 2009, όταν ανακοινώνεται ότι βρέθηκε θετική σε έλεγχο ντόπινγκ σε χρήση ερυθροποιητίνης. Είχα νεύρα και πικρία από την αδικία, λέει. Ταξίδεψα στα κεντρικά της ΙΑΦ στο Παρίσι γιατί ήθελα η εξέταση του δεύτερου δείγματος να γίνει παρουσία μου. Με πήγαν στα ψυγεία και μου είπαν: αυτό είναι το δείγμα σου με τον κωδικό σου και τώρα θα πάει για ανάλυση. Τότε τους ρώτησα: γι' αυτό ήρθα εδώ πέρα? Και μου απάντησαν αδιάφορα: μπες στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου και παρακολούθησέ το. Ο Σέγας της επιβάλλει διετή αποκλεισμό, ποινή που ανακοινώνεται επίσημα από την ΙΑΦ στις 16 Απριλίου του 2009. Τότε ήταν η κατάλληλη στιγμή να αφήσω τον αθλητισμό, είπε σε συνέντευξή της στο ίδιο διάστημα. Για να ξεκόψεις, είτε θα πρέπει να τραυματιστείς ή να σου τύχει αυτό που έγινε σε μένα. Θυμάμαι ότι όταν το έγραφα, έκλαιγα από όργη. Το χαρτί ήταν μουσκεμα. Τόσο καιρό το καθυστερούσα γιατί ήθελα να με δει και η κόρη μου να αγωνίζομαι. Το 2008, όταν συνέβησαν τα γεγονότα, ήμουν ήδη έγκυος στο δεύτερο παιδί μου. Στις 28 Ιανουαρίου, όμως, έρχεται η δικαίωση για τη Χρυσή Ολυμπιονίκη. Το εφετείο Αθηνών, 5 χρόνια μετά τον αποκλεισμό της, τη δικαιώνει, επιβεβαιώνοντας ότι ποτέ δεν έκανε χρήση απαγορευμένων ουσιών. Ο χαμός του πατέρα της 15 μέρες πριν δεν την αφήνει να το χαρεί. Θα ήθελα να μπορούσε να το μάθει και ο πατέρας μου, αλλά δεν πρόλαβε, θα πει σε συνέντευξη. Τώρα πια μπήκαν τα πράγματα στη θέση τους. Θα ήθελε η Χρυσή Ολυμπιονίκη στα παιδιά της, η 8χρονη Στεφανία και ο 5χρονος Ιάσονας να ακολουθήσουν τον δρόμο του πρωταθλητισμού? Θα ήθελα να ασχοληθούν με τον αθλητισμό για να μάθουν να παλεύουν στη ζωή, θα απαντήσει με νόημα. Ποιο ήταν πιο δυνατό χαρτί, το χρυσό μετάλλιο ή το χαρτί της δικαίωσης? Τα δύο παιδιά. Τα οποία όσο δυσκολίες και να φέρουν, όλες οι μαμάδες το ξέρουμε, αλλά τόσο μεγάλες χαρές σου δίνουν που νομίζω ότι τίποτα άλλο δεν μπορεί να σου δώσει τόσο μεγάλη χαρά. Πάντως το συνέστημα της δικαίωσης δεν μπορεί να μη σε ανακούφισε, γιατί όταν σε έχει χειροκροτήσει, όταν όπως είδαμε και στο βίντεο που είπες τότε το 2004, σε φωνάζανε με το μικρό σου όνομα και σου δίναν τη δύναμη αυτή να πάρεις αυτό το μετάλλιο, δεν θέλεις να δικαιώσει όχι μόνο τον εαυτό σου, αλλά και τους ανθρώπους που πιστέψαν σε σένα. Ένα ουφ, επιτέλους το είπα. Ναι. Από εκεί και πέρα, όπως έχω πει πολλές φορές, με ενδιαφέρει για τους πολύ κοντινούς μου ανθρώπους, αυτούς που στάθηκαν κοντά μου όταν βγήκε η ανακοίνωση ότι έχω μπλεχθεί σε θέματα ντόπινγκ. Για αυτούς ήρθε η απάντηση αυτή, που ποτέ δεν είπαν τίποτα και ήταν πάντα δίπλα μου και πιστεύαν σε μένα. Οπότε σε αυτούς πάει και αφιερώνεται αυτή η δικαίωση. Υπάρχει ένα ψεγάδι όμως που δεν μπόρεσε και ο μπαμπάς να το δει όλο αυτό? Εντάξει, πιστεύω ότι τα νιώθουν και τα βλέπουν όλα. Έτσι θέλω να πιστεύω. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε να το πιστεύουμε, γιατί κάποια άτομα μας λείπουνε. Όλοι έχουμε νιώσει κάποιο άτομο να μας λείπει. Να σε ρωτήσω κάτι. Το μετάλλιο για ποιο το κέρδισες τότε? Το μετάλλιο για ποιο το κέρδισες? Ωραία ερώτηση. Εγώ από τότε που η Βούλα, η Πατουλίδου και ο Πύρος Δήμας είχαν πάρει μετάλλιο, είπα ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό. Από εκεί και πέρα ξεκίνησα να γυμνάζομαι. Το 98 είχαν βάλει στην προολυμπιακή ομάδα και γελούσαμε με τον προπονητή μου, τον Μανώλη του Μιλωνά, τότε στην Πρέβεζα.
Και λέγαμε, wow, φαντάζεσαι να φτάσουμε στους Ολυμπιακούς. Το έκανα γιατί μου άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μπορεί να ξέφευγα και από προβλήματα μέσα από τον αθλητισμό. Μπορεί να μου έδινε δύναμη να μπορώ να το επεξέλθω στις δυσκολίες της ζωής. Και νομίζω ότι είναι αυτό που κέρδισα μέσα από τον πρωταθλητισμό. Συν την περίοδο μετά που ήρθε το ντόπινγκ και τώρα ήρθε η δικαίωση, νομίζω ότι η ζωή, όταν βλέπουμε αυτά που μας δίνει και τα παίρνουμε θετικά, μας μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα και γινόμαστε, έτσι, θα μου επιτραπεί λίγο να το πω, σοφότεροι για τον εαυτό μας, για να μπορούμε να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί και να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις. Δεν το αφιέρωσες κάπου το μετάλλιο? Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή που σου κρεμάσαν το χρυσό μετάλλιο στο λαιμό, νομίζω, γιατί δεν το έχω ζήσει, ότι εκείνη τη στιγμή κάτι λέμε μέσα μας, ότι λέμε ότι για αυτό, ας πούμε, ή για αυτόν ή για αυτήν. Μπορεί να ήμουν πολύ μικρή, μπορεί να ήταν... Για τους γονείς, ας πούμε, για τα αδέλφια σου. Οι γονείς και τα αδέλφια συμμετέχουν σε όλα και παντού, νομίζω. Και είναι κομμάτι δικό τους ούτως ή άλλως, γιατί πάντα στεκόταν δίπλα μου. Ο προπονητής μου, που είναι και σύζυγός μου, που τον είχε ερωτευτεί από τότε, το ομολογώ. και σε αυτόν ανήκει, γιατί και μαζί το κάναμε. Ίσως το λιγότερο που ανήκει είναι σε μένα, γιατί εγώ έκανα αυτό που μου αρέσει. Mm. Όπως και τώρα κάνω αυτό που μου αρέσει μέσα από την προπονητική, που βλέπω τα άτομα να αλλάζουν και γεμίζω ενέργεια μέσα από αυτό, έτσι γέμιζα ενέργεια και μέσα από τους αγώνες. Δηλαδή, για μένα ο αγώνας δεν ήταν κάτι δύσκολο, το όλο το δύσκολο ήταν η προπόνηση. Ο αγώνας ήταν απλά το σοου, να το πω. Ναι. Η επιβράβευση του κόπου και του... Ναι, όπου και όμως και ο πέμπτος και ο έκτος και ο δέκατος έχει κάνει τον ίδιο κόπο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που κάνεις τώρα, και σε θαυμάζω γι' αυτό, είναι ο δεύτερος αγώνας της ζωής σου, μεγάλος αγώνας, διότι ξέρεις πολύ καλά ότι οι αθλητές, όταν σταματάνε τον πρωταθλητισμό, υπάρχουν δύο πράγματα να κάνουν. Ή να τα παρατήσουν όλα και να παραιτηθούν από όλο αυτό και να ακολουθήσουν μια ήρεμη ζωή, ή να βρουν μέσα από αυτό να κάνουν κάποια πράγματα εξίσου σημαντικά. Εσύ έκανες το δεύτερο. Και σε αυτό που βλέπουμε τώρα, σήμερα και που δείξαμε, δείχνει ότι το πνεύμα, το δυναμικό, τελικά δεν το σταματάει κανείς και τίποτα. Και βρίσκεις πράγματα και δίνεις και στους ανθρώπους ταυτόχρονα, mm-hmm. από αυτό που έχεις βιώσει εσύ πόσα χρόνια. Από πόσο χρονών γυμνάζεσαι, αθλείσαι? Γυμνάζομαι συστηματικά από 12 χρονών. Ναι. Αλλά ό,τι και να μου λέγανε, πήγαινε κάπου να πάρεις κάτι, πήγαινε τρέχοντας. Δεν. Ναι, θέλω να πω ότι δεν ξέρω, συμφωνείς αυτό, ότι τελειώνοντας τον πρωταθλητισμό, έχουμε δει δυστυχώς, και το λέω, και πολλούς πρώην πρωταθλητές να παραιτούνται κατά κάποιο τρόπο από τη ζωή, από την ενεργή τη ζωή. Όταν ζεις τον πρωταθλητισμό, είναι μια έντονη ζωή και μετά όλα σου φαίνονται λίγο ανιαρά. Ζεις έντονες καταστάσεις μέσα από την προπόνηση, μέσα από τους αγώνες ζεις πάρα πολύ έντονα και μετά σου φαίνονται λίγο ανιαρά. Εκεί θα πρέπει να βρεις τη δύναμη και να πεις ότι εγώ το τελειώνω αυτό, να κάνεις μια ψυχανάλυση μέσα σου και να πεις ότι τώρα ξεκινάει μια ωραία νέα ζωή, διαφορετική, και θέλω να ζήσω και άλλα πράγματα. Θέλω να ζήσω όπως ζούσαν οι φίλοι μου και δεν μπορούσα να τους ακολουθήσω. Θέλω να συνεχίσω να δίνω πράγματα, γιατί εμένα μου αρέσει να δίνω πράγματα, δηλαδή από αυτό παίρνω. Πάντως εγώ πρέπει να σου πω τώρα κάτι που μου λένε στο ακουστικό από το κοντρόλ, ότι ο μη πρωταθλητισμός, τουλάχιστον οπτικά, σου έχει πάει πολύ. Πάρα πολύ. Είμαι σύν 8 κιλά τώρα, γι' αυτό. δεν ξέρω πάντως. Και το μαλλί. Παιδιά, εγώ τη θυμάμαι την Αθανασία όταν είχε πάρει το μετάλλιο, που της είχα κάνει τότε μια συνέντευξη με το κοντό μαλλί, και όταν την είδα από τόσα χρόνια στο βίντεο, για να κάνουμε τη συνέντευξη τώρα, μου φάνηκε πολύ πολύ διαφορετική. Κορίτσια, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα έτσι κοντά μας. Καλή επιτυχία σε αυτό που κάνετε, που είναι κάτι ακόμα καινούριο, σύνολο τα άλλα που ξέρω, εντάξει, ξέρω, μαθαίνω.
Και την επόμενη φορά θα έρθετε εδώ να μας θα γυμναστούμε. Όλοι με φόρμα. Θα ρίξουμε κλήρο βέβαια. Ποιος. Εγώ δεν ξέρω. Ποιος ή ποια θα είναι τυχερή. Από τη σημαία. Θέλω να δοκιμάσουμε κι αυτό. Δοκίμασε το γόνατο. Λοιπόν, δεν ξέρω. Εμένα μου έμενε κάτι 43 πόντους που άκουγα τον Νίκο Δημητριάδη να λέει στο... Εντάξει, εμένα το 43 αυτό της Δήμητρας είναι 23. Ναι, εμένα πόσο θα είναι. Τρία. Όχι, όχι, όχι. Δεν αρέσει το, γιατί εγώ είμαι πολύ δίσκαμπτη. Ενώ εμείς είμαστε... Λοιπόν, για κάντε μερικές ασκήσεις τώρα να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Για ένα τρέξιμο στο στούντιο και επιστρέφουμε. Τίποτα, break έτσι. Και το πιάνο είναι πολύ ωραία γυμναστική. Κάπου είχα δει, έχει δεκές θερμίδες, λέει, παίζοντας πιάνο. Ναι, ναι, πόσες. Πέντε. Και με την οδήγηση και τις θερμίδες. Βέβαια, και με πολλά άλλα πράγματα και τις θερμίδες. Λοιπόν, ας πούμε και με το τραγούδι. Και σε πέντε θερμίδες. Για πάμε να δώσουμε τώρα δώρα να ακούσουμε τους τηλεθεατές μας να τραγουδάνε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Κάνετε. Καλά. Καλά είμαστε. Το όνομά σας? Άρτεμις. Άρτεμις. Πολύ ωραία. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Πετρούπολη. Από Πετρούπολη. Πολύ ωραία. Θα τραγουδήσουμε? Βέβαια. Ναι, ναι. Ωραία. Yeah. Για πάμε να σας ακούσουμε. Να με στα σύννεφα ψηλά, με ένα τηλέφωνο αγκαλιά, όπως οι φλεύες δυνατά. Σ' ακούω πάλι να χτυπά, υποχρεώσεις και δουλειά μου κλέβουν κάτι απ' τη χαρά. Και μόνο αν είσαι εσύ, εγώ απάντω. Και χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω, έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε, έχουμε πετύχει τον καλλιτέχνη. Ναι. Το έχασα κι εγώ. Λοιπόν, άλλη μία προσπάθεια. Είσαι στο σωστό καλλιτέχνη, αλλά στο λάθος τραγούδι, ίσως. Α, ωραία, μάλλον. Πάμε άλλη μία. Τι όχι. Άλλη μία. Είναι στο λάθος τραγούδι. Ναι, ναι. Στο λάθος μισό τραγούδι. Άλλη μία, άλλη μία. Ναι. Και μόνο αν είσαι εσύ εγώ απάντω και μη... Μη, δεν είμαι εδώ. Δεν ξέρω, όνειρο ζω, δεν ξέρω. Όνειρο ζω, μη με ξεχνάτε τώρα. Ναι, ναι. Το έκανα λάθος. Ναι, αλλά τι λέει. Λοιπόν, Άρτεμις, θα μου κάνεις μια χάρη, θα μας ξαναπάρεις τηλέφωνο. Εντάξει. Ωραία, για πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Από πού μας τηλεφωνείτε? Σας τηλεφωνώ από το Λαγκαδά. Από το Λαγκαδά, πολύ ωραία. Και το όνομά σας? Και το όνομά μου Κρυσταλία. Κρυσταλία, ωραία. Η Κρυσταλία βέβαια στην Eurovision δεν τα κατάφερε, στον ελληνικό τελικό. Έχει πολύ ωραία φωνή. Να ακούσουμε ναι, ναι. Και εσάς. Ωραία. Πάμε. Πάμε. Δεν υπάρχουν άγγελοι σου λέω. Νόμιζα πως είχα αγκαλιά το τελευταίο. Πόσο λάθος έκανα που για σένα πέθαινα. Τώρα που με πούλησες το ξέρω. Υπάρχουν άγγελοι, δε με ξεγελάνε τα γαλάζια μάτια, τα ξανθά μαλλιά. Πάντοτε οι άγγελοι πιο ψηλά μας πάνε, όμως από σένα ναι, λείπουν τα.
τα φτερά. Πολύ καλό! Μπράβο! Δεν ξέρω αν φταίει που και ο Αντώνης Ρέμος είναι από το Λαγκαδά. Δικαίως πάντως ο Λαγκαδάς βγάζει ωραίες φωνές. Ναι, ναι. Πολύ ωραία, το είπατε πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ένα ωραίο ρολόι από την εταιρεία Φερέντι δικό σας. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλό Πάσχα με υγεία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, αν προλάβουμε, θέλω να βγάλουμε κι άλλη γραμμή, να δώσουμε κι άλλα δώρα, Στέφανη. Πάρα πολύ ωραίος ο Λαγκαδάς. Πολύ ωραία φωνή. Μήπως ήταν εξαδέρφη του Αντώνη Ρέμου, δεν ρωτήσαμε. Αλλά τώρα θα ρωτήσουμε τον Κωνσταντίνο τι ταινία θα πάμε να δούμε στον κινηματογράφο. Θα πάμε σινεμά και αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα, γιατί μας αρέσει. Άλλωστε. Και θα δούμε την ταινία Muppets Most Wanted. Τα αγαπημένα Muppets έρχονται ξανά στο σινεμά και η διεθνής περιοδία τους έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό λοιπόν στο δρόμο τους θα έρθει ένας κακός, ένας Ρώσος κακός, ο οποίος μοιάζει εκπληκτικά με τον Κέρμιτ. Στόχος αυτού του κακού είναι να κλέψει το στέμα της βασίλισσας της Αγγλίας, τα Muppets της Ελισάβετ. Τα Muppets όμως θα τον αφήσουν να το κάνει. Λοιπόν, ξέρεις τι, Κωνσταντίνη, μου αρέσει που μας φέρνεις εδώ τις παιδικές ταινίες. Δηλαδή, τις διαλέγεις για μας. Το ρομαντικό δεν τους αρέσει. Είναι για μεγάλα παιδιά, για όλους είναι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τον Κέρμιτ και την Miss Piggy και πώς τους λένε τους άλλους. Ο Γκόντζο... Μάπετσο. Πρέπει να τα λέμε Muppet. Muppet. Πού να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε. The world's greatest criminal has stolen the greatest treasures, escaped the greatest prisons, and he bears a strong resemblance to someone you know. It's not easy being mean. It's Constantine, the world's most dangerous frog. Check this out! Oh, look, it's Kermit! What did you do with Kermit? There must be some mistake. I'm Kermit the Frog. I'm not Constantine. You're going to be here a while. Hi-ho, Kermit the Frog here. Kermit the Frog here. I am Kermit. And now you guys have all the freedom you want. What? When do I do the indoor running of the bulls? I can't watch. Dominic, international tour manager. Dominic, bad guy? Bad G. It's French. My name will go down in history as greatest thief of all time. You mean our names, right? Of course. My name first, then spacebar, 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 your name. Hit it, boys. This spring. Do you guys think that Kermit's been acting a little weird lately? That's ridiculous. He's never been more caring or devoted to me. Yeah, that's what we're saying. Ricky Gervais, Ty Burrell, and Tina Fey. This is my car. It is illegal now for its massive size. Plus, so many Hollywood stars, it'll leave you wanting more. Yeah, no more. Waka waka. There's only one guy in this world who can save us. Only one frog who can restore order. Let's get out of here. Bring justice and set things right. You are talking about Kermit, right? CIA. Interpol. This is my travel badge. Here's my real badge. You must have been looking at the wrong badge. You were saying... Muppets Most Wanted. Sigma! I am not Constantine. Lights out! Turn them back on. I can't see anything. You'll have to wait till I'm like out of the hallway. Τρελαίνουμε για Miss Piggy. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσουν όλοι οι άλλοι, αλλά η Miss Piggy πεθαίνω. Είναι το κάτι άλλο. Και στην ταινία έχουμε πάρα πολλά καμεό ηθοποιών, αλλά και τραγουδιστών. Την ταινία τραγουδάνε η Σελίν Ντιόν και ο Τζος Γκρόμπαν. Πολύ γέλιο και νομίζω θα διασκεδάσει πολύ κόσμο αυτή η ταινία, και μικρούς και μεγάλους. Ναι, και πιο μεγάλοι, γιατί εντάξει. Όλοι μεγαλώσαμε με το Μάπετσο. Κάποτε οι μικροί, ακριβώς κάποτε οι μικροί, ήταν πιο μεγάλοι. Γίνανε γέροι. Πώς είναι γέροι του Μάπετσο? Από το 55 είναι το Μάπετσο. Λατρεμένοι αυτοί οι δύο μεγάλοι σε ηλικία. Αχ, τίποτα, εμένα μη σπίγγι. Σχολιάζουν τα πάντα. Εγώ με την αρχισυντάκτρια θα κάνουμε comeback. Ετοιμαζόμαστε. Η επόμενη ταινία τι είναι? Η επόμενη ταινία μας βάζει σε πολύ διαφορετικό κλίμα. Είναι ο Νόε.
η οποία προβάλλεται και τρισδιάστατη, ο γνωστός Νοέ με την κυβωτό του. Mm-hmm. Ο Ράσελ Κρόι υποδίδει το ρόλο. Μαζί του είναι η Τζένιφερ Κόνελι, η Έμα Βότσον και ο Άνθονι Χόπκινς. Εδώ λοιπόν έχουμε την κλασική ιστορία της κυβωτού του Νόε, όπου ο Θεός αναθέτει στον Νόε να φτιάξει την κυβωτό προκειμένου να σωθούν οι άνθρωποι. Κάτι ανατρεπτικό έχει, συγγνώμη που σε διακόπτω. Δηλαδή έχει κάτι διαφορετικό ή απλά βλέπουμε την κυβωτό του Νόε απλά έχει σε μια κάτι καινούργια διαφορετικό, έκδοση. Όλα τα ζώα που βλέπεις είναι ψηφιακά. Δεν είναι κανένα άλλο ζώο αληθινό, ας πούμε. Ναι. Είναι μια, θα έλεγα, ωραία εκδοχή και αρκετά εντυπωσιακή. Οπότε κανονικά θα μπορούσε να τα σώσει βάζοντας ένα σκληρό δίσκο, όχι στην κυβωτό του Νόε. Πραγματικά, εντάξει. Εντάξει, πραγματικά. Ήταν κορυφαία η ταινία. Λοιπόν, ωραία, ναι. Πάντως, πολύ ωραία ταινία. Να πάτε να την δείτε. Η ταινία πάντως έχει ξεσηκώσει... Η ταινία έχει ξεσηκώσει... Θύελα αντιδράσεων. Πολύ μεγάλη θύελα αντιδράσεων. Φαίνεται. Για δύο λόγους. Πρώτον, σε πολλές μουσουλμανικές χώρες έχει απαγορευτεί η προβολή της. Για τους μουσουλμάνους, ο Νόε είναι πρόσωπο πολύ σεβαστό και υπάρχει και στο Κοράνι ακόμα. Και αισθάνονται ότι προσβάλλεται το θρησκευτικό του αίσθημα. Επειδή έγινε ταινία. Ή επειδή ο ρόλος του εκεί πέρα. Επειδή έγινε ταινία. Επειδή πάνε ζευγάρια στην Κυποτό. Και ένας δεύτερος λόγος. Δεν υπάρχουμε σήμερα. Πάμε να το δούμε. Πάρα πολύ. Man corrupted this world and filled it with violence. So we must be destroyed. A great flood is coming. We build a vessel to hold the innocent. Mother! What is... them? What do you want? Did you really think you could protect yourself from me in that? It's not protection from you. I have men at my back. And you stand alone and defy me. I'm not alone. When they come, they will be desperate and there will be many. Snakes are coming too? All that crawls, all that slithers. Remember, Noah. He chose you for a reason. Take the ark! Choice within your hands, Noah. It begins. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι λέγεται την ώρα του τρέιλερ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Η Βίκη παραπονιέται γιατί ο Νόε έβαλε μέσα τα κουνούπια, τα φίδια και όλα αυτά. Μα έχω αρχικό. Ο Στάθης επιλέγει άλλα ζώα. Γιατί δεν έχουμε popcorn. Ταινίες εδώ, ένα popcorn, κάτι να φάμε κάτι. Popcorn. Ναι, τώρα όπως αρχίσα κάθε φορά. Φέρνει μας και εγώ να πάμε. Είναι αυτά τα chips που έχουν τα ωραία. Αυτά τα ωραία. Με το τσέντερ. Σάλτσα τυριού, τίποτα. Αυτό. Ό,τι. Λοιπόν, εγώ κερνάω ό,τι έχει εδώ το μαγαζί. Α, τι θα πάρουμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Να μην σα αφήσουμε παραπονεμένους. Ευχαριστούμε. Γιατί αυτό το κορμί θέλει. Ορίστε, ορίστε. Μισό λεπτό. Γιατί φέρει έτσι. Δύο πήρε. Δύο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Αυτά
τα καλά. Αυτά. Τώρα πάμε στα άσχημα. Θα κοιμηθείτε μία ώρα λιγότερο σήμερα το βράδυ. Γιατί, κυρία. Λοιπόν, γιατί... θέλω να δούμε τα ρολόγια. Μπράβο. Σήμερα λοιπόν το βράδυ. Προσέξτε. Κοιτάξτε πάρα πολύ καλά, γιατί άμα δεν αλλάξετε το ρολόι σας, δεν θα μας δείτε αύριο ή θα χάσετε μία ώρα. Στις 3 η ώρα το βράδυ, το βραδάκι, η ώρα πάει μία ώρα μπροστά. Δηλαδή, αντί 3 θα πάει 4. Καλό είναι πριν κοιμηθείτε να αλλάξετε το ρολόι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μείνετε ξύπνοι μέχρι τις 3 για να αλλάξετε το ρολόι. Γιατί είναι, παιδιά. Απλά είναι 3 η ώρα, γιατί δεν μεταλλάξετε το πριν. Λοιπόν, αλλάζει η ώρα, αλλάζει η ώρα. Οπότε αύριο θα είστε λίγο λιγότερο ξεκούραστοι, αν και Κυριακή, αλλά δεν πειράζει, θα επανορθώσουμε εμείς εδώ, γιατί αύριο στις 12 ακριβώς θα είμαστε εδώ με το μαγκαζίνο Live. Πολλά πολλά θέματα, καλή διάθεση και γλυκά, φαγητά, δώρα, ό,τι θέλετε. Σας περιμένουμε. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Να είστε καλά. Γεια σας.